φίλοι και φίλες, γεια σας. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τότε, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Για άλλους, το γεγονός αυτό ταυτιζόταν με το απόλυτο κακό και για άλλους αποτέλεσε το μεγαλύτερο σταθμό για την κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Απόλυτο κακό ήταν αναμφίβολα για τον Τζάρο και την τάξη των Ευγενών στη Ρωσία, που χάσανε τα προνόμια και πολλές φορές και τη ζωή τους. Απόλυτο κακό ήταν και για τις άρχουσες τάξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έκαναν ό,τι μπορούσαν να την καταστήλουν την Επανάσταση, αφού αποτελούσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο που είχε εμφανιστεί ποτέ για τα συμφέροντά τους. Δεν ήταν μόνο ότι έστειλαν μέχρι και στρατό στη ρωσική επικράτεια να την πολεμήσουν, αλλά έφτασαν μέχρι και να υποστηρίξουν το ναζιστικό τέρας, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να το χειριστούν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Από την άλλη, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη για πολλές δεκαετίες εμπνεύστηκαν από αυτήν. Πίστεψαν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και η απελευθέρωση ολόκληρης της κοινωνίας ήταν δυνατή, αφού ήδη την αφετηρία αυτής της διαδικασίας την είδα να συμβαίνει το 1917 στη Ρωσία. Για το θέμα λοιπόν αυτό και για τις πολλές πτυχές του, θα συζητήσουμε σήμερα με τον Δημήτρη Καζάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, που έχει μελετήσει σε βάθος τόσο τις οικονομικές και πολιτικές, όσο και τις κοινωνικές παραμέτρους του μεγάλου αυτού γεγονότος και τις συνέπειες του. Άρη. Γεια σας και από μένα. Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το σημερινό θέμα της συζήτησής μας, δεν αρκεί μόνο η παράθεση των γεγονότων. Θα ήταν πολύ διαφωτιστικό να βλέπαμε εκείνες τις οικονομικές, ιδεολογικές, κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις που κατέληξαν στο ξέσπασμα της Ρώσικης Επανάστασης. Και ακόμα ίσως έτσι να φωτιστεί και η κατεύθυνση που αυτή η επανάσταση τελικώς πήρε. Πώς θα μπορούσε κανείς να εξαιρέσει από τη συζήτηση το έργο του Μάρξ, των συνεργατών του και των επιγόνων του, που εφοδίασαν το εργατικό κίνημα ήδη πριν από τα μέσα του 19ου αιώνα με στέρεα θεωρητικά εργαλεία για την κατανόηση του κόσμου και τη θέση των εργαζομένων μέσα σε αυτόν. Καθώς επίσης και τη δυνατότητα αλλαγής αυτού του κόσμου και την εξαφάνιση της αδικίας και της ανισότητας με την ίδια τη δράση των εργαζομένων. Και ακόμα, ποια είναι η σχέση της σκέψης του Μάρξ με τη σκέψη και την πρακτική του Λένιν? Πώς θα μπορούσε επίσης κανείς να μην αναφερθεί στην επαναστατική θύελα που σάρωσε την Ευρώπη τον 19ο αιώνα, οι παρακαταθήκες της οποίας εμφανίστηκαν στη Ρώσικη Επανάσταση? Πώς θα μπορούσε επίσης να εξαιρέσει κανείς το παρελθόν της ρωσικής κοινωνίας που περιλαμβάνει τόσο ποικίλα φαινόμενα όπως οι άμεσο δημοκρατικές συνήθειες, έθιμα μακροχρόνια των ρωσικών αγροτικών κοινοτήτων, αλλά και η τσαρική απολυταρχία και δουλοπαρικία? Τέλος, πώς θα μπορούσε κανείς να μιλάει υπόψη του τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις φρικτές συνέπειές του στους λαούς της Ευρώπης, αλλά και τους πολιτικούς φορείς που αντανακλούσαν και εξέφρασαν σε ένα μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ρωσικής κοινωνίας εκείνης της εποχής? Θα πρότεινα λοιπόν η συζήτησή μας να αποτελείται από τρεις ενότητες. Πρώτον, τα όσα έλαβαν χώρα πριν από το 17, ήδη από το 19ο αιώνα. Ακολούθως, τα γεγονότα της ίδιας της Επανάστασης, καθώς και του εμφύλιου πολέμου που ακολούθησε, μέχρι αυτό που πολλοί ονομάζουν σταλινική εκτροπή. Τέλος, τη σημασία και τις συνέπειες της Ρώσικης Επανάστασης του Οκτώβρη, τόσο για την ίδια τη Ρωσία, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, συνέπειες που ήταν κοσμογονικές, αφού όλα τα αντιαπικιακά και απελευθερωτικά κινήματα που άλλαξαν τη μορφή του σύγχρονου κόσμου, όχι μόνο εμπνεύστηκαν από αυτήν, αλλά και βοήθησαν με κάθε τρόπο και βοηθήθηκαν με κάθε τρόπο από το σοβιετικό καθεστώς. Κανείς δεν θα αρνιόταν ότι τα ιστορικά κύματα που ξεκίνησαν το 1917 επηρεάζουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο μας, περνώντας από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι την απόλυτη σχεδόν κυριαρχία των αγορών, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίπαλο σχεδόν δέος. Δημήτρη μου, θα ήθελες να μας πεις ποιες είναι οι ιστορικές ρίζες της Επανάστασης του 17 στο 19ο αιώνα? Έναν αιώνα που χαρακτηρίστηκε ως ο αιώνας των εθνικών επαναστάσεων. Νομίζω ότι για να βρει κανείς τις ρίζες της Ρώσικης Επανάστασης του 1917, θα πρέπει να δουλέψει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το τι συνέβαινε σε ολόκληρη την Ευρώπη τις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως μετά το τέλος του μεγάλου επαναστατικού κινήματος της επαναστατικής δημοκρατίας τα 1848, που έληξε στα 1871 με την πτώση Παρισινής Κομμούνας,
Και το δεύτερο είναι οι γηγενείς αιτίες, δηλαδή ο τρόπος που διαμορφώνονταν η ρωσική κοινωνία της εποχής εκείνης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε είναι ότι μετά την πτώση της Παρισινής Κομμούνας στα 1871, το κίνημα που διαδέχτηκε την επαναστατική δημοκρατία ως απέτηση μαζών και που άρχισε πλέον να εκφράζει την ανάγκη επαναστατικής ανατροπής ή μεγάλων επαναστάσεων στην Ευρώπη της εποχής εκείνης, είχε ορισμένα ιδιότυπα χαρακτηριστικά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι εγκατέλειψε το ζήτημα της δημοκρατίας και επικεντρώθηκε στο ζήτημα του σοσιαλισμού. Έφερε δηλαδή σε πρώτο πλάνο το σοσιαλισμό και όχι τη δημοκρατία όπως υπήρχε πριν. Πριν δηλαδή πότε? Πριν μέχρι τις επαναστάσεις, πριν την περίοδο ουσιαστικά από τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση μέχρι το 1871. Ήταν μια περίοδος μεγάλων επαναστατικών αλλαγών, μεγάλων επαναστατικών κινημάτων, όπου όμως ήταν κινήματα επαναστατικής δημοκρατίας. Δηλαδή διεκδικούσαν με επαναστατικό τρόπο τη δημοκρατία στην πιο ανεπτυγμένη της μορφή, που εκείνη την εποχή εξέφραζε το Σύνταγμα το 1793, το Γιακοβίνικο Σύνταγμα της Γαλλικής Επανάστασης. Λοιπόν, μέσα από εκεί μπαίναν καινούργιες κοινωνικές τάξεις, κοινωνικά στρώματα που αποτύπωναν στο αίτημα της δημοκρατίας τα δικά τους κοινωνικά και ταξικά ίχνη, βάζοντας κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, τα ζητήματα του τρόπου παραγωγής συνολικά, βάζοντας ζητήματα για την ιδιοκτησία και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά δεν ξέφευγε από το αίτημα της δημοκρατίας. Λοιπόν, που στην ουσία αποτυπωνόταν σαν ένα αίτημα αλλαγής των όρων πολιτικής και κοινωνικής αναπαραγωγής της κοινωνίας εκείνη την εποχή, όπου και η ηγεμονική τάξη έπρεπε να είναι άλλη και όχι η αστική. Η τάξη που είχε κερδίσει ουσιαστικά μετά το 1789, συγγνώμη. Με την παλινόρθωση της αστικής τάξης του 1815 και με τον Ναπολέοντα πριν. Λοιπόν, ναι. Μετά την ήττα του 1871 η περίοδος αυτή έκλεισε. Από εκεί βγήκε ιτημένο το εργατικό κίνημα. Και όχι μόνο το εργατικό κίνημα, εκείνες οι κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις που σήκωναν το ζήτημα της δημοκρατίας. Ποιες ήταν αυτές, Δημήτρη μου? Κατά κύριο λόγο ήταν τα μικροαστικά στρώματα, τα μεσαία στρώματα της εποχής εκείνης, αλλά σε μεγάλο βαθμό άρχισαν και έμπαιναν μέσα σε αυτά τα πράγματα, σε αυτό μια νέα κοινωνικοπολιτική δύναμη που αποκλήθηκε εργατική τάξη. Πρώτα και κύρια στην Αγγλία. Εκεί έχουμε το πρώτο κόμμα, καθαρό αίμα κόμμα της εργατικής τάξης. Δημιουργείται από τα trade unions, από τα συνδικάτα δηλαδή, και θέτει θέμα πολιτικής εξουσίας για την εργατική τάξη. Πώς το έθεσε? Διεκδικώντας να ανοίξει η διαδικασία των εκλογών και της πολιτικής εξουσίας και των δικαιωμάτων χωρίς προϋποθέσεις, έτσι, στην εργατική τάξη, ξέροντας ότι η εργατική τάξη, εφόσον είναι η πλειοψηφία, θα πάρει την εξουσία. Και με αυτό το σκεπτικό συμμετείχαν και οι κομμουνιστές της εποχής, οι κομμουνιστές της λογικής του Μάρξ σε αυτό το κίνημα, λέγοντας ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι παρά το προνομιακό πεδίο πάνω στο οποίο διεκδικεί και κερδίζει την εξουσία η εργατική τάξη. Να ρωτήσω κάτι. Για ποια δημοκρατία ακριβώς μιλάμε, δηλαδή? Πώς την φανταζόντουσαν τότε, δηλαδή πώς την καταγράψανε? Η δημοκρατία στην πραγματικότητα, όπως τη διεκδικούσαν, είχε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα ήταν το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας ή εθνικής ανεξαρτησίας, και το δεύτερο το Σύνταγμα το 1793, που σημάδεψε τα κοινωνικά και πολιτικά αιτήματα όλων των κοινωνικών κινημάτων. Αυτό ήταν για αυτούς η δημοκρατία. Το λέει μάλιστα ο ίδιος ο Έγκελς σε μια επιστολή του, όπου λέει: κανένα κοινωνικό κίνημα δεν μπορεί να υπάρξει στην εποχή μας εάν δεν ξεκινήσει από τη διεκδίκηση εθνικής κυριαρχίας και την υλοποίηση του Συντάγματος του 1893, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το συγκεκριμένο Σύνταγμα δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα από εκεί ξεκινούσαν όλα τα κινήματα και τα εργατικά. Αυτό το ξέρουμε ακόμα από τη Συνωμοσία των Ίσων, όπως λεγόταν, Μποναρότη και Μπαμπεφ, που στην ουσία
στα στρώματα των ξεβράκωτων, όπως λεγόντουσαν στην Γαλλική Επανάσταση, στην ουσία ήταν. Ναι. Αρχίσαν να παίρνουν την πρωτοπορία στη διεκδίκηση, μπαίνανε στην ηγεσία, να το πούμε έτσι, τη διεκδίκηση της δημοκρατίας. Ακριβώς την εποχή του Διευθυντηρίου. Γι' αυτό και τους αντιμετώπισαν με το χειρότερο δυνατό τρόπο, καταστολή, και είναι ένας από τους βασικούς λόγους γιατί περάσαμε στην Ιππατία. Μετά, με ύπατο τον Βοναπάρτη, 18η Πριμέρ, με τον Βοναπάρτη να ασκεί δικτατορικά την εξουσία, και μετά την αυτοκρατορία. Η αστική τάξη προστατεύτηκε απέναντι στις δημοκρατικές διεκδικήσεις των ξεβράκωτων. Λοιπόν, και έχασε και την εξουσία ακριβώς γιατί έχασε το βασικό της σύμμαχο. Έχασε δηλαδή τους ξεβράκωτους, οι οποίοι, όπως λέει ένας ιστορικός, νομίζω ο Βίκτορ Ουγκό το λέει αυτό, στην Επανάσταση του 1848, στο βιβλίο του που είχε γράψει, που λέει το εξής, λέει: η αστική τάξη έχασε τη μάχη της δικής της μεγάλης επανάστασης, γιατί απέναντι στην ενωμένη αντίδραση έχασε το βασικό της σύμμαχο, τους ξεβράκωτους, τους οποίους τους εξανάγκασε με το διευθύντριο και το Βοναπάρτη να κρυφτούν στις τρόγλες τους. Και έτσι, όταν η ενωμένη αντίδραση νίκησε στα πεδία των μαχών, δεν υπήρχαν κοινωνικές δυνάμεις να στηρίξουν τις διεκδικήσεις της επανάστασης. Γι' αυτό και έχουμε το εξής χαρακτηριστικό, την παλινόρθωση στα 1814-1815. Από εκεί προκύπτει και ο όρος λευκή τρομοκρατία, διότι οι Βουρβόνοι που ήρθαν αντικατέστησαν τη τρικολόρ με τη λευκή σημαία, το σύμβολο του οίκου τους, που είναι με τα κίτρινα κρίνα. Εκεί είναι η λευκή τρομοκρατία. Έκαναν απίστευτα πράγματα. Πρόσφατα, μάλιστα, υπάρχει μια πολύ ωραία ταινία γαλλική για αυτή την περίοδο. Δεν είναι ωραία ταινία. Κακώς το λέω ότι είναι ωραία ταινία. Είναι χαζομάρα, είναι. Αλλά δείχνει το πώς υπήρχαν οι αγροτικές εξεγέρσεις εκείνη την εποχή απέναντι στην παλινόρθωση που γινόταν από τους άρχοντες. Από Ιζακού λέγεται. Γαλλική ταινία είναι. Έτσι είναι λίγο τιμηλό, που λένε, αλλά τέλος πάντων δείχνει εκείνη την περίοδο ακριβώς, 1815, πώς, ας πούμε, ξεσπάσε ο αγρότης που είχε πάρει τη γη και του την πήραν πίσω, και μάλιστα τον καταπίεζαν άγρια, γιατί φοβόντουσαν μήπως ξεσηκωθεί, όπως και ξεσηκώθηκε άλλωστε. Λοιπόν, άλλες τρεις φορές μες στον αιώνα. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και τελικά έδειξε τους Βουρβόνους. Εκεί το πρώτο είναι, και το δεύτερο που παίρνουμε από απομνημονεύματα, τα στρατιωτικά απομνημονεύματα κατά κύριο λόγο ή διπλωματικές αναφορές της εποχής, όταν τα ρωσικά στρατεύματα μπήκαν στο Παρίσι και άσκησαν κατοχή στο Παρίσι, δεν κουνήθηκε κανένας εναντίον τους. Δηλαδή, το εντυπωσιακό μάλιστα αναφέρεται από τον Ταρλέ, έναν Ρώσο εξαιρετικό ιστορικό της εποχής, στο βιβλίο του για τον Ταλεϊράνδο, αναφέρεται το εξής περιστατικό, ότι οι εξεγερμένοι οπαδοί της μοναρχίας πήγαν να καταστρέψουν τη στήλη Βαντόμ, που είχε φτιαχτεί από τον Ναπολέοντα μετά από τα πυροβόλα του Άουστερλιτς που είχε πάρει και είχαν φτιάξει. Λοιπόν, πήγαν να την καταστρέψουν. Ποιος την υπεράσπισε? Οι Ρώσοι στρατιώτες. Οι Ρώσοι στρατιώτες, γιατί δεν αποδέχτηκαν αυτό το μνημείο της νίκης του αυτοκράτορα, ας πούμε, που ήταν για αυτούς ήταν σύμβολο της Επανάστασης. Και η νίκη της Επανάστασης για τους οπαδούς των Βουρβώνων και της Μοναρχίας, και πήγαν να τον καταστρέψουν και τους περάσουν. Λέει, δεν βγήκε ούτε ένας από τις τρόγλες του Παρισιού για να υπερασπιστεί αυτό που ήταν δική του κατάκτηση, δική του νίκη. Δεν ήταν του Ναπολέοντα, ήταν του τρόπου που πολέμησε η Επανάσταση ενάντια στην ενωμένη αντίδραση. Και αυτό έδειξε το πώς ο κοινωνικός σύμμαχος Επανάσταση, η κοινωνική βάση Επανάσταση, είχε υποχωρήσει, και γι' αυτό κέρδισε. Τον πόνο που ενδιέφερε τους αστούς, λέει, της εποχής, ήταν να τα βρουν με τον κατακτητή. Αυτός είναι ο ορισμός, αυτό συνέβαινε πάντα. Έτσι. Αυτό θα το δούμε μπροστά μας και λίγο αργότερα, όταν θα φτάσουμε στον εφήλιο. Λοιπόν, όταν τελειώνει λοιπόν η περίοδος αυτή, με το 1871, όπου πλέον το προλεταριάτο μπαίνει ξεκάθαρα μπροστά και διεκδικεί εξουσία και με επαναστατικά μέσα, έστω και αν η πολιτική του ηγεσία, η πολιτική του την εποχή εκείνη, δεν είναι αντάξια, ούτε μπορεί να το φέρει σε πέρας. Και εδώ αξίζει τον κόπο να πούμε ότι γράφτηκαν δύο βιβλία, ιστορικά βιβλία, όχι πολλά ιστορικά βιβλία, αλλά δύο βιβλία για την Παρισινή Οικουμένα. Το ένα είναι, το έχει γράψει ο Βίκτορ Ουγκό, και το άλλο Καρλ Μάρξ, που θεωρούνται εξαιρετικά για την εποχή εκείνη. Βεβαίως, κάτι γνώμη μου,
απείρως ανώτερο του Μάρξ, αλλά με μία υποσημείωση. Ο Μάρξ υπεράσπιζε την κομμούνα ως πως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως ήταν. Και αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, όταν έκλεισε αυτός ο ιστορικός κύκλος, τα απομεινάρια και τα ερείπια των επαναστατικών κινημάτων που υπήρχαν μέχρι τότε έπρεπε να μεταλλαχθούν κάπως διαφορετικά, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αναοργανωθούν. Μέχρι τότε υπήρχαν οι διεθνείς οργανώσεις, οι διεθνείς των εργατών, υπήρχαν οι διεθνείς οργανώσεις άλλου τύπου, όπως ήταν για παράδειγμα οι αναρχικές οργανώσεις που είχαν και αυτή μια διεθνή οργάνωση. Μετά το 1871 έμπαινε επιτάπητος η οργάνωση της τάξης κατά χώρα, δηλαδή το αγγλικό μοντέλο. Δημιουργώ το κόμμα μου στη γη μου, αρχίζω και διεκδικώ τα δικά μου αιτήματα, πλασάρομαι στο πολιτικό μου σύστημα και διεκδικώ μέσα από το δικό μου πολιτικό σύστημα. Είναι καινούργια ιστορική περίοδος αυτό. Και η δεύτερη διεθνής τι ρόλο παίζει? Εδώ θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το αντιλαμβάνονται οι κλασικοί της επιστήμης ταξικής πάλης, όπως θέλω να ονομάζω εγώ τον επιστημονικό σοσιαλισμό. Οι επιστήμης ταξικής πάλης, οι ιδρυτές της, το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και είναι ενάντια στη δημιουργία, όχι μόνο προχωρούν στη διάλυση ουσιαστικά της πρώτης διεθνούς, με δική τους πρωτοβουλία γίνεται, με τη μετάθεσή της στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν παρθένο το έδαφος από την άποψη των κοινωνικών συγκρούσεων, έτσι. Και πολλά προσδοκόμενο την εποχή εκείνη. Το δεύτερο δεν ήταν υπέρ της σύνδεσης ξανά δεύτερης διεθνούς. Ποτέ. Δεν ήταν υπέρ. Διαφώνησαν, γι' αυτό και απήχαν. Ο Μάρξ. Και ο Μάρξ και ο Έγγελς. Απήχαν από αυτή την ιστορία. Γιατί, όπως λέει ο ίδιος ο Μάρξ στην αλληλογραφία του, ήθελε να οριμάσει η τάξη κατά χώρα. Έπρεπε να οριμάσει, να διεκδικήσει και να οριμάσει μέσα, εντάξει, πάλι στη χώρα της. Στη δεύτερη διεθνή όμως συμμετείχε και ο Έγγελς, νομίζω, έτσι δεν είναι, στην ίδρυσή της? Όχι. Όχι, δεν συμμετείχε στην. Ήταν σύμβουλος στα κινήματα και ιδιαίτερα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, αλλά δεν συμμετείχε ποτέ, δεν πήρε ποτέ θέση. Δεν πήρε ποτέ, και μάλιστα υπάρχει και αλληλογραφία που εξηγεί το γιατί κρατήσαν αποστάσεις. Και ο Μάρξ, αλλά και ο Έγγελς. Ποιο ήταν το βασικό ζήτημα που κατά τη γνώμη μου υπήρξε εκεί? Με την ήττα της δημοκρατίας, της επαναστατικής δημοκρατίας, κυριάρχησε μια άποψη στο κίνημα την εποχή εκείνη. Όχι στους ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού, αλλά δεν είναι ο ιδρυτής που καθορίζει πάντα τη συνείδηση ενός κινήματος. Το κίνημα διαμορφώνει συνείδηση από πάρα πολλούς παράγοντες, επιδράσεις, έτσι, αντιθέσεις. Κυριάρχησε η άποψη ότι η δημοκρατία δεν είναι πλέον πεδίο ικανό για να αναδειχθεί η ταξική αντίθεση, οι κοινωνικές αντιθέσεις και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανάσταση. Το πεδίο που έπρεπε να δοθεί η μάχη ήταν το πεδίο της κοινωνικής προοπτικής σοσιαλισμού. Και έτσι περνάμε σε μια περίοδο σοσιαλιστικών κινημάτων πλέον και όχι επαναστατικών δημοκρατικών κινημάτων. Αυτό για μένα ήταν το τραγικό σφάλμα. Γιατί είναι τόσο ριζική η αντίθεση ανάμεσα στο δημοκρατικό αίτημα και στο σοσιαλιστικό αίτημα? Έτσι το εκλαμβάνανε την εποχή εκείνη. Γιατί πρώτον, εντός καπιταλισμού είναι αδύνατο να διεκδικήσω τη δημοκρατία και να την πετύχω. Εκτός σοσιαλισμού δεν τη χρειάζομαι. Συγγνώμη, εκτός καπιταλισμού. Εντός καπιταλισμού δεν μπορώ να την πετύχω. Εκτός καπιταλισμού δεν τη χρειάζομαι. Αυτό είναι το λάθος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που έλεγα, που τους υπογράμμιζε και ο Έγγελς στην κριτική του προγράμματος της Εφούρτης, όταν πλέον ο μαρξισμός είχε κυριαρχήσει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, τι τους τονίζει? Το πρώτο ζήτημα είναι η δημοκρατία. Γιατί όπως έχει αποδείξει, λέει, η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, η δημοκρατία, η, μάλιστα η λαϊκή δημοκρατία, η, πώς να το πούμε, δεν υπάρχει αντίστοιχη έννοια στα ελληνικά. Το Democratic Republic. Δηλαδή η λαϊκή δημοκρατία, όπως θα είναι, η λαοκρατία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, πιο προθυμένη μορφή δημοκρατίας δεν είναι τίποτα άλλο. Χωρίς, λέει, αυτήν δεν μπορούμε να πάμε στο σοσιαλισμό, και χωρίς, και η ίδια η μετάβαση προϋποθέτει αυτή τη μορφή. Άρα την κατακτάς πρώτα και μετά συζητάς για οτιδήποτε άλλο. Αυτό το πράγμα το απορρίψαν οι σοσιαλιστές. Και υπήρχαν διάφορες. Εκεί δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες τάσεις. Ιστορικές τάσεις. Η μία στάση σου λέει, βεβαίως υπέρ του σοσιαλισμού, αλλά υπάρχουν και τα τρέχοντα ζητήματα. Δεν μπορώ εγώ να μιλάω μόνο για τον σοσιαλισμό την ίδια ώρα που ο εργάτης δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα, δεν ρυθμίζεται η εργασία, δεν είναι τίποτα. Άρα η μάχη γίνεται, πρέπει να γίνεται και για τα ζητήματα των εργατών, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε νομοτυπά ή με νομοταγή τρόπο. Διότι
πρέπει να υπερασπιζόμαστε την αστική δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό, με τη λογική ότι δεν μπορεί να υπάρξει στον καπιταλισμό κάποια άλλη μορφή δημοκρατίας. Τραγικό λάθος. Και άρα ο σοσιαλισμός έφευγε από το σήμερα και γινόταν μια οραματική προσδοκία. Αυτή ήταν η μία τάση που εκφράστηκε, που στην ουσία μετεξέλιξε τους ποσιμπιλιστές παλιά κτλ. Στον τάση του μιλερανισμού και του Μπέρστάιν. Ο αναθεωρητισμός όπως... Ο ρεβιζιονισμός. Ναι, έτσι λίγο, όπως αποκλήθηκε εκείνη την εποχή. Ρεφορμισμός. Ναι, ναι. Λοιπόν, η άλλη τάση είναι το εξής, ότι εγώ παλεύω για τον σοσιαλισμό. Οτιδήποτε με βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα δεκτώ. Αλλά το βασικό μου πρόβλημα είναι ο σοσιαλισμός. Και άρα με ενδιαφέρει ποιος είναι ο χαρακτήρας της επανάστασης, αν ο χαρακτήρας της επανάστασης είναι σοσιαλιστικός ή όχι, για να καθορίσω και ποιες δυνάμεις και με ποια αιτήματα θα προχωρήσω. Άλλη τραγική αυταπάτη. Γιατί ο σοσιαλισμός δεν φοριέται ως έτοιμη λύση στην ανθρωπότητα. Δεν φοριέται ως έτοιμη λύση. Είναι η κατάκτηση της ανθρωπότητας μέσα από την αγωνία και την πάλη του να κερδίσει την πρόοδο. Από εκεί προκύπτει ο σοσιαλισμός. Δεν είναι έτοιμος. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η επιστήμη της ταξικής πάλης, την οποία την ξεπεράστηκε αυτή την εποχή. Και βέβαια αυτό συνδυάστηκε σε ένα περιβάλλον και έτσι, απόλυτης μαυρίλας κυριαρχεί οι αντιδημοκρατικές δυνάμεις, μαύρη αντίδραση. Φιλοσοφικά έχουμε δύο σοβαρά ρεύματα την εποχή, τον παλιό επαναστατικό ρομαντισμό, τον αστικό ρομαντισμό, τον ακολουθεί ο αστικός πεσιμισμός, Σοπενάουερ και λοιποί, και από την άλλη μεριά αρχίζει να κυριαρχεί ο φιλετισμός, δηλαδή ο ρατσισμός, αυτό που είχε πει ο Κομπινό στα 1860, αλλά κανένα δεν του δώσε σημασία. Το θεωρούσαν τρελό και ακραίο, ακόμη και οι εκπρόσωποι του αστικού καθεστώτος, αρχίζει πλέον να κυριαρχεί. Ο άνθρωπος προσδιορίζεται φιλετικά και όχι με βάση τις κοινωνικές του ή και ιστορικές του προσλαμβάνουσες. Για ποια εποχή μιλάμε, Δημήτρη? Μιλάμε αμέσως μετά το 1871. Μάλιστα, μάλιστα. Εκείνη την εποχή, μέχρι τις... Μέχρι το 1900. Ναι, μέχρι τις αρχές του αιώνα. Εκεί που διαμορφώνονται νέες συνθήκες. Αν θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, και σε αυτό το διάλειμμα να ακούγαμε, αν και δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, ένα τραγούδι που δεν είναι τραγούδι, είναι εμβατήριο, και ήταν, ας το πούμε, η μουσική σημαία για εκατομμύρια ανθρώπους. Είναι ο ύμνος της Τρίτης Διεθνούς, η οποία ιδρύθηκε το 19. Θα πούμε για αυτήν μετά, βέβαια. Δημήτρη μου, ποιο ήταν το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε το επαναστατικό κίνημα από τα μέσα του 19ου αιώνα στις αρχές του 20ου? Δηλαδή, το πλαίσιο που δίνει ο Μάρξ, το πλαίσιο όπως τροποποιείται μετά από τον Πλεχάνοφ, τον ιδρυτή της Ρώσικης Σοσιαλδημοκρατίας. Ναι, εδώ θα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Ο Μάρξ και ο Έγκελς ήταν ιδρυτές ενός ολόκληρου τρόπου σκέψης και προσέγγισης της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας και οικονομικής πραγματικότητας. Σαν ιδρυτές έπρεπε να δώσουν τις γενικές κατευθύνσεις, να σου δώσουν το μεθοδολογικό σύστημα προσέγγισης. Δηλαδή με ποιον τρόπο μεθοδολογικά προσεγγίζεις και αναλύεις την πραγματικότητα. Δυστυχώς, μετά τη στροφή του 1871, χάνουν έντονα πολλά από τα μεθοδολογικά στοιχεία. Ο Έγκελς, ας πούμε, σε πάρα πολλές επιστολές προς τους Γερμανούς συντρόφους του, τους λέει: μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει μαρξισμός. Υπάρχει όμως μια συγκροτημένη μεθοδολογική προσέγγιση, επιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας. Αυτό δώσαμε εμείς. Μια επιστημονική μεθοδολογία. Όχι ένα ολοκληρωμένο σύστημα θεωρητικό. Έχουν όμως και πολιτική και κοινωνική δράση αμφότερη. Βεβαίως, δεν έχει σημασία, ανάλογα με την ιστορική εποχή που έχει. Μα αυτό είναι το ιδιαίτερο. Η επιστήμη που ιδρύσανε ήταν η επιστήμη της ταξικής πάλης. Και όπως ένας φυσικός δεν μπορεί να ασκήσει φυσική έξω από το εργοστήριο, ακόμη και η θεωρητική φυσική πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά δεδομένα, είτε πειραματικά είτε της πραγματικότητας. Πολύ περισσότερο αυτός που ασχολείται με την επιστήμη της ταξικής πάλης. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε, γιατί δυστυχώς ο όρος σήμερα ταξική πάλη έχει ξεφτυλιστεί τελείως. Και ο όρος επιστήμη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να εμπλέκεται ο ίδιος ταξική πάλη. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει επιστημονική γνώση. Να είσαι παρατηρητής απ' έξω. Μπράβο, δεν υπάρχει παρατηρητής έξω από το σύστημα. Δεν γίνεται.
Και όπως το σύστημα ενοποιημένων πεδίων μας έχει δείξει από τον Αϊνστάιν, από την εποχή του Αϊνστάιν, είναι ότι ο παρατηρητής εκτός συστήματος παραποιεί το ή αυτό που βλέπει. Δηλαδή, οπότε πρέπει να έχει εμπλοκή. Λοιπόν, πολύ δε περισσότερο όταν μιλάμε για κοινωνικούς αγώνες, μια μεγάλες μεταβολές και όλα αυτά τα πράγματα. Σε μία από τις τελευταίες του επιστολές, ο Μάρξ προς τους Ρώσους νεόκοπους συντρόφους του, τους διαμαρτύρεται έντονα και λέει: «Προς Θεού, τι πήρατε και κάνατε στο έργο μου?» Στο έργο μου. Εγώ, πότε περίπου, Δημήτρη μου, στα 1880, λίγο πριν πεθάνει. Και τους λέει, το εξής χαρακτηριστικό. Τους λέει: «Εγώ το μόνο που έκανα είναι ένα γενικό ιστορικό σχεδίασμα του τρόπου γέννησης και πορείας του καπιταλισμού. Το πόσο όμως γίνεται αυτό το πράγμα σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, είναι τελείως άλλο πράγμα. Το γενικό ιστορικό σχεδίασμα σημαίνει ότι έχει μια απόσταση από την πραγματικότητα. Και άρα εσείς το καθήκον σας είναι να ανακαλύψετε αυτόν τον τρόπο με τους δικούς σας όρους. Αυτή την παρακαταθήκη άφησαν και οι δύο, που δυστυχώς ελάχιστοι την καταλάβαν. Γι' αυτό και το κίνημα ξόκυλε εύκολα και μετέτρεψε σε μαρξισμό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα απέκτησε θεολογικά χαρακτηριστικά ο μαρξισμός. Από τον πρώτο είναι από τον Κάουτς, και δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Φρίντριχ Έγκελς δεν τον γούσταρε το δασκαλάκο με τα γυαλάκια, ξέρετε, του διανοωμένου της εποχής, που είναι τα πιανσέ, δεν θυμάμαι στα γαλλικά πώς λέγονται, ναι. Πιανσές, κάπως έτσι λέγονται. Τα γυαλάκια, ας πούμε. Μονόκλη μου έρχεται να. Δεν είναι μονόκλη, γιατί είναι δύο, τα διπλά. Απλώς κάθονται στη μύτη. Δεν είναι, στη μύτη. Ναι. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Κάουτς. Και λέει: «Ο δασκαλάκος με τα γυαλάκια θα μας αλλάξει τα φώτα». Δεν τον γούσταρε. Δεν υπάρχει και σοβαρή αλληλογραφία με το Έγκελς. Του κρατούσε μούτρα. Ο Έγκελς με τον Κάουτς. Και το ενδιαφέρον είναι. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που υποδηλώνουν κάτι. Μπορεί να είναι από τις προσωπικές σχέσεις, και που βέβαια στις προσωπικές σχέσεις παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, αλλά έχουν τη σημασία τους. Από τη μία, οι κόρες του Μάρξ δεν ήθελαν τον Κάουτσκι να είναι ο εκτελεστής διαθήκης του Μάρξ, του πατέρα τους. Διαλέξαν το Μέρινγκ και γι' αυτό ξεκίνησε ένας φοβερός εμφύλιος πόλεμος μέσα στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Ούτε ο Έγκελς. Όμως την πήρε τη διαθήκη του Έγκελς ο Κάουτσκι, πώς? Βάζοντας στο σπίτι του Έγκελς την αδερφή του. Την αδερφή του Κάουτσκι, η οποία τον φρόντισε μέχρι τα μεγάλα. Επειδή είχε πεθάνει η σύζυγός του, για τα χρόνια μέχρι που απεβίωσε και ο Έγκελς. Και έτσι πήρε το δικαίωμα της διαθήκης, γιατί το ήθελε. Για να κατασκευάσει έναν δικό του μαρξισμό, ο οποίος λεγόταν διδασκαλία πλέον. Και από τη στιγμή που προσδιοριζόταν ως διδασκαλία, έχανε το επιστημονικό και κοινωνικό του δυναμισμό. Γινόταν θεολογία πλέον. Γιατί μόνο θεολογικά δόγματα ή δόγματα μπορούν να γίνουν διδασκαλίες. Ποτέ οι επιστημονικές προσεγγίσεις. Αυτό το βλέπαμε ίσως και στο πώς κατέληξαν τα κινήματα, το γυναικείο, των ομοφιλοφίλων κτλ. Στη σύγχρονη εποχή, βέβαια, που γίνανε αντικείμενο ακαδημαϊκής διδασκαλίας και χάσαν το κοινωνικό τους περιεχόμενο. Ναι, και τα χρησιμοποιούν προκειμένου να ισοπεδώσουν την κοινωνική πραγματικότητα. Ακριβώς. Αυτό το πράγμα έγινε τότε. Και έτσι έχουμε μια αναγέννηση του μαρξισμού, θα έλεγα, την εποχή εκείνη. Μετατρέπεται σε σοσιαλιστική ιδεολογία ή κομμουνιστική ιδεολογία, αλλά όχι με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μάρξ ή που τους έδινε ο Μάρξ ή ο Έγκελς, αλλά με λογική, πώς να το πούμε, θρησκευτικής αποκαλύψεως. Δηλαδή, ο σοσιαλισμός ή ο κομμουνισμός δεν ήταν παρά μια αποκάλυψη για την ανθρωπότητα. Ότι ήταν η αποκάλυψη του Ιωάννου για τους χριστιανούς, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το συνδέουν αυτό και με την εβραϊκή καταγωγή όμως του Μάρξ πολλές φορές. Καμία σχέση όμως, ο Μάρξ δεν είχε προσέγγιση. Όποιος θέλει, ας ψάξει τον Μάρξ, δεν είχε πουθενά τέτοιου τύπου. Και μάλιστα ο Έγκελ σε μια επιστολή του προς τον Μπέμπελ, του λέει, λίγο πριν πεθάνει, του λέει: «Το μόνο που εμείς είπαμε είναι ότι σε αντιδιαστολή των ιστορικών τάσεων του καπιταλισμού, σίγουρα υπάρχουν κάποιες τάσεις άλλες που προκύπτουν από τις ιστορικές τάσεις του καπιταλισμού. Αλλά αυτό αφορά τη θεωρία. Καμία σχέση, και αυτές οι ιστορικές, οι θεωρητικές ενοράσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πράξη». Δηλαδή, η έννοια του κομμουνισμού, της θεωρητικής προβολής του κομμουνισμού σαν ιστορική τάση που γεννιέται μέσα από τον καπιταλισμό, την κατάρρευση ιδιοκτησίας,
την υπέρβαση του αξιών, αυτό το πράγμα, είναι ιστορικές τάσεις, όχι προγραμματικά αιτήματα ενός κινήματος. Οι νομοτελειακές ιστορικές. Δεν είχαν τέτοια τηλίψη καμία. Το ότι μεταφράστηκαν μετά τα έργα τους ή όλοι δηλαδή, με τον συγκεκριμένο τρόπο, ήταν γιατί οι Γερμανοί έπρεπε να δώσουν τον προτεσταντικό χαρακτήρα στην πολιτική θεολογία που είχαν υιοθετήσει και που την είχαν αποδώσει στο Μάρξ και φυσικά και στο Λασάλ. Βέβαια λίγο αργότερα χάθηκε ο Λασάλ από το προσκήνιο και έμεινε μόνο ο Μάρξ. Αλλά μετέφρασαν το Μάρξ σαν πολιτική θεολογία. Και άρα, εφόσον λοιπόν η κυρίαρχη πολιτική θεολογία του απολυταρχικού κράτους που εξέφραζε ο Μπίσμαρκ αντιτασσόταν στην πολιτική θεολογία του κινήματος της εργατικής τάξης, έπρεπε να, είναι και να έχει και αυτό τα χαρακτηριστικά του δόγματος. Και αυτό υπερασπίστηκαν. Απέναντι σε αυτή την ιστορία γεννιούνται οι διάφορες τάσεις του κινήματος στην εποχή εκείνη. Πώς έβλεπε ο Μάρξ τη Ρωσία και την... Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ο Μάρξ έβλεπε... Έχει μια περιφρόνηση απέναντι στην ούτως ή άλλως αγροτικές... Στα αγροτικά χαρακτηριστικά των κοινωνίων και της Γαλλίας, αλλά και αργότερα και στη Ρωσία. Να μην ξεχνάμε κάτι. Έχει ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, ο Μάρξ είναι παιδί της εποχής του και παιδί της Δυτικής Ευρώπης. Και το λέει ο Κακομοίρης. Ό,τι γράφω, το γράφω για εδώ. Τι γίνεται στην Ανατολή δεν ξέρω. Ή είναι σίγουρο ότι δεν γίνεται κάπως έτσι. Γι' αυτό και επινόησε την έννοια του ασιατικού τρόπου παραγωγής ή του ανατολικού δεσποτισμού, του ασιατικού τρόπου παραγωγής. Για να πει τι, ότι εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Γεννιούνται αλλιώς τα πράγματα. Υπορεύονται. Δεν είχε τη λογική ότι εγώ φτιάχνω νομοτέλειες και μάλιστα σιδερένιες. Και μάλιστα στο πρόγραμμα της Γκότα κοροϊδεύει το Λασάλ. Ο οποίος επινόησε τις σιδερένιες νομοτέλειες και λέει: οι νομοτέλειες, λέει, είτε σφουγγαρένιες είτε σιδερένιες, είναι νομοτέλειες. Το θέμα είναι πώς αυτές εκφράζονται με ποιο τρόπο στην κοινωνία. Λοιπόν, το πρόβλημά του λοιπόν ήταν ότι μελετούσε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης της κοινωνίας, όπως ακριβώς αυτή την έβλεπε. Και ήταν της Δυτικής Ευρώπης. Αγγλοσαξονική και. Κεντροευρωπαϊκή. Κεντροευρωπαϊκή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Οτιδήποτε αφορούσε, υπάρχουν διάφοροι περίοδοι. Στην αρχική περίοδο που ήταν έντονο το κίνημα της επαστατικής δημοκρατίας, ο Μάρξ όχι απλά θεωρούσε ότι δεν πρέπει να ασχοληθείς καν με την Ανατολή και με τη Ρωσία πάντων. Γιατί ο βασικός νούμερο ένα στήριγμα της ευρωπαϊκής αντίδρασης ήταν ο Τσάρος. Άρα οτιδήποτε συνδεόταν με τον Τσάρο, έστω και εξ αρχιστίας, ήταν περιφρονητέο για τους επαναστάτες δημοκράτες εποχής εκείνης. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα περιφρονητικά σχόλια για τα ερείπια των λαών και των εθνών που είναι υποχείρια του τσαρισμού και του πασλαβισμού και όλα αυτά τα πράγματα εκείνη την εποχή. Αργότερα, μελετώντας τη ρώσικη πραγματικότητα, γιατί άρχισαν να διαδίδονται οι ιδέες τους και προς τη Ρωσία, και έτσι μελέτησαν ρώσικα, κυρίως ο Έγκελς αλλά και ο Μάρξ, προκειμένου να διαβάζουν στα ρώσικα και να μελετάνε το ζήτημα, ανακάλυψαν την κοινότητα και τις ιδιαιτερότητες. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Τις ιδιαιτερότητες. Το ενδιαφέρον όμως αυτή την ιστορία είναι ότι ακόμη ο Μάρξ έδινε μάχη ενάντια στους αναρχικούς. Οι αναρχικοί θεοποιούσαν την κοινότητα του Μεσαίωνα. Στο όνομα της αμισοδημοκρατίας και τα λοιπά. Ξεχνάγαν όμως ότι αυτού του τύπου η αμισοδημοκρατική λογική στηριζόταν στη φυσική οικονομία και στην αυτάρκεια της μεσαιωνικής κοινότητας. Και ότι αυτό το πράγμα είναι ατελέσφορο ή χωρίς μέλλον. Και έτσι έδινε μάχη ενάντια σε αυτούς και άρα σε οποιαδήποτε λογική ωρεοποίησης της ρωσικής κοινότητας ή κουμούνας, ας πούμε, που υπήρχε στην ιστορία. Της όπτσινα, έτσι. Μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης των κλασικών. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν ακρότητες ή λάθη ή οτιδήποτε, προς Θεού. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς διεκδίκησε το αλάθητο. Άσχετα το ότι οι μαθητές τους ή ο παδί τους δώσαν το αλάθητο για να μπορούν να το καρπώνονται οι ίδιοι. Ξέρεις. Όπως το ιερατείο στην Εκκλησία. Το αλάθητο, άρα ο Πάπας και αυτός εκ Θεού το αλάθητο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυστυχώς ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Γιατί εμείς εκπροσωπούσαμε τον σοσιαλισμό. Το κίνημα εκπροσωπούσε τον σοσιαλισμό. Δεν εκπροσωπούσε γήινα αιτήματα τα οποία δοκιμάζονταν και μπορούσε να κρίνει ο καθένας από το αποτέλεσμα αν το κίνημα προχωράει ή όχι. Ακριβώς. Στο όνομα του σοσιαλισμού μπορούσε να δικαιολογηθεί το σύμπαν. Από το ότι συμμετέχουν σε υπουργεία
με τον Μπίσμαρκ ή οτιδήποτε, μέχρι οι σφαγές που έγιναν στο όνομα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Δεν εμπιστεύεσαι καν την εμπειρία σου. Όχι, εμπιστεύεσαι βέβαια. Μόνο το δόγμα. Και αυτό το είδαμε στη Ρωσική Επανάσταση μετά. Ακριβώς. Πόσο έξοπε, πόσο μεγάλη διαφορά, τι έλλειμμα είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στη θεωρητική ανάλυση πραγματικότητας των στρατηγών της Επανάστασης, έτσι, και στην πραγματικότητα της Επανάστασης. Ναι, και το θέτησε αυτό ο Πλεχάνοφ, ο πατέρας της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που, έχει, που είχε ο γερμανικός μαρξισμός. Με μία διαφορά, ότι ο Πλεχάνοφ ήταν εξαίρετος διανοητής στη φιλοσοφία και αυτό το ιδιαίτερο το άφησε, το έδωσε στη λογική του. Αλλά και αυτός προσπαθούσε να αντιληφθεί το μαρξισμό που υπεράσπιζε σε ένα επίπεδο αφαίρεσης που το κληρονομεί από τη γερμανική κλασική φιλοσοφία, ιδιαίτερα από τον καντιανισμό, και όχι ούτε καν από τον Χέγκελ. Λοιπόν, αυτό το επίπεδο αφαίρεσης φαίνεται και στο γεγονός ότι επινόησε τον όρο «διαλεκτικός υλισμός». Ο όρος αυτός δεν ανήκει στο Μάρξ. Δεν υπάρχει στο Μάρξ. Είναι του Πλεχάνοφ. Ούτε ο ιστορικός υλισμός είναι του Μάρξ. Είναι μεταγενέστερα. Λοιπόν, ίσως πρέπει να πείτε για τον Πλεχάνοφ. Έτσι, ο Πλεχάνοφ είναι ο πατέρας, θεωρείται, της Ρωσικής Σοσιαλδημοκρατίας. Ο Γιώργη. Ναι. Είχε προηγηθεί, ήταν από τους πρώτους. Ο πρώτος μαρξιστής. Θεωρείται ουσιαστικά της Ρωσίας. Αλλά είχε ένα εκτόπισμα και μια εμβέλεια και έξω από τη Ρωσία. Βέβαια είναι φυσιολογικό, γιατί οι περισσότεροι επαναστάτες της εποχής εκείνης στη Ρωσία ήταν εμιγκρέτες, δηλαδή ήταν στην Ευρώπη, ας πούμε, και αναμειγνιόντουσαν μέσα σε την ιστορία. Και αυτός, εδώ γεννιέται και ο διχασμός του κινήματος στη Ρωσία, που για μένα ο διχασμός δεν έχει να κάνει με το εσωτερικά στο ίδιο το κίνημα. Ο μεγάλος διχασμός είναι στην επαναστατική προοδευτική διανόηση της Ρωσίας. Είναι το κομμάτι της διανόησης που έχει υιοθετήσει την παζλαβική, να το πούμε έτσι, τον πασλαβισμό σαν αφετηρία του όποιου προοδευτικού κινήματος μπορεί να υπάρξει στη Ρωσία. Από εκεί γεννήθηκαν και κινήματα παραπάνω, όπως το Ναρόντνικη και τα λοιπά. Αλλά και από την άλλη το κομμάτι εκείνο της διανόησης που θεωρούσε τον εξευρωπαϊσμό της Ρωσίας ως προοδευτική εξέλιξη. Δυστυχώς η σοσιαλδημοκρατία της Ρωσίας δεν μπόρεσε να υπερβεί διαλεκτικά τις δύο αυτές τάσεις της διανόησης, οι οποίες συγκρούστηκαν άγρια. Άγρια συγκρούστηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν παράδειγμα ακόμη και στους λογοτέχνες. Ένας από τους χαρακτηριστικά δείγματα προβληματισμού στη ρώσικη λογοτεχνία, τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος παρά την προοδευτική του αντίληψη, επειδή ήταν πασλαβιστής ο ίδιος, θεωρούσε και αντιλαμβανόταν τα επαναστατικά κινήματα της εποχής του ως αντιδραστικά, γιατί προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη γερμανική μεταρρύθμιση στην Ρωσία και το λέει. Δυστυχώς η σοσιαλδημοκρατική διανόηση που γεννήθηκε από την ευρωπαϊζουσα τάση της διανόησης ξέχασε ότι ναι, μεν οι πασλαβίστες είχαν άδικο σε σχέση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια ιδιαιτερότητα εθνική στη Ρωσία που να την αποσπά από την όλη εξέλιξη της Ευρώπης. Αλλά σημείωναν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το πετάξαν στα σκουπίδια. Είναι αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη στους Δαιμονισμένους. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση ενάντια στο λαό, ενάντια στα αισθήματά του, στον τρόπο που καταλαβαίνει αυτό στην ιστορία, στον τρόπο που καταλαβαίνει αυτό στη χώρα του. Σε αυτή τη σχολή ανήκει, και ο Λένιν. Φοβάμαι, ναι. Σε αυτήν. Ο Λένιν δύσκολα και αργά αντιλήφθηκε αυτή την αντιφατικότητα αυτής της ιστορίας. Και σε μεγάλο βαθμό, παρά το γεγονός ότι ήταν η ευφυΐα του και ο τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας ήταν πραγματικά εντυπωσιακός και δεν είχε τον κλασικό δογματισμό του μαρξισμού της εποχής, γι' αυτό και πολύ όμορφα ο Γκράμψη λέει για τη Ρώσικη Επανάσταση, λέει η Επανάσταση συνάντησε στο κεφάλαιο του Μάρξ. Αλλά ποιο κεφάλαιο του Μάρξ? Όπως το είχαν μετατρέψει οι μαρξιστές επίγονοι. Καμία σχέση με τον τρόπο που κατανοούσε ο ίδιος ο Μάρξ, παρά τις οποίες αδυναμίες, προβλήματα κλπ. Θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε και στο ίδιο το κεφάλαιο.
στην πραγματικότητα αυτή την μεγάλη επανάσταση απέναντι στη μαρξιστική ορθοδοξία την έκανε ο Λένιν. Την προχώρησε. Μόνο που δεν μπόρεσε να αποκρισταλώσει θεωρία και πολιτική για αυτό το πράγμα. Δεν το επιτράπηκε, γιατί πολύ ωραία να το συζητάς για μια επαναστατική περίοδο κατόπιν εορτής και πολλές δεκαετίες αργότερα έχεις αυτή την πολυτέλεια να κοιτάς πίσω και άλλο να τη δημιουργείς ή να συμμετέχεις καθοριστικά σε αυτήν. Είναι διαφορετικό πράγμα. Όμως ο Λένιν είναι, συγγνώμη Δημήτρη μου, κάνει μια μεγάλη τομή σε σχέση με αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δηλαδή με το πρόταγμα της δημοκρατίας στο Μάρξ. Το συζητάμε αυτό τώρα ή να το πάμε παραπέρα όταν φτάσουμε στο ξέσπασμα της επανάστασης? Να το πάμε πιο αργότερα. Απλά λέω τώρα να πρέπει απλά να ακολουθήσουμε τη γενεαλογία των ιδεών, ας πούμε. Το οποίο έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο. Η Ρωσική Επανάσταση ήταν υποχρεωτικό να γίνει, ανεξαρτήτως ποιος θα ηγηθεί. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός του ξέσπασμα το 1905. Δεν είναι τυχαίο. Και πόσο εύκολα κέρδισε η Φεβρουαριανή Επανάσταση, αλλά και η Οκτωβριανή. Όχι, έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει σε εκείνη τη χώρα που συγκέντρωνε τις περισσότερες αντιθέσεις και παγκόσμια, εκεί για το ρόλο που είχε η Ρωσία και παγκόσμια εκείνη την εποχή. Κατέρεε το σύστημα σχέσεων που την είχε αναδείξει κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Αυτό πράγμα έπρεπε να εκφραστεί εσωτερικά με στη Ρωσία. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και να δώσει μια νέα πνοή στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Στην ουσία, η Ρωσική Επανάσταση επανέφερε τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση στο προσκήνιο. Αλλά με νέους όρους, νέες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις και μεγαλύτερο βάθος ετοιμάτων. Αλλά το βασικό ερώτημα της Ρωσικής Επανάστασης, εγώ δεν τη λέω Οκτωβριανή, τη λέω Ρώσικη. Για μένα η Φεβρουαριανή. Ο Φλεβάρης με τον Οκτώβριο είναι μία ενιαία επαναστατική διαδικασία. Μία επανάσταση. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε δύο φάσεις και μακάρι να είχε τρεις, έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Μια δημοκρατική φάση, δεν είχε φάση. Είχε ενιαία, ήταν ενιαία η διαδικασία. Απλά αυτό που άλλαξε ήταν το ποιος ηγήθηκε στο να νικήσει η επανάσταση. Αλλιώς θα είχε χαθεί. Θα είχε ιτηθεί. Οποιαδήποτε άλλη διαδρομή ακολουθούσε, που θα μπορούσε να ακολουθήσει, ανοίχτηκαν πολλές διαδρομές μετά το Φλεβάρι. Έτσι, και προς δικτατορία και προς την παλινόρθωση και ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, και προς μια αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οποιαδήποτε άλλη διαδρομή και αν ακολουθούσε, θα είχε ιτηθεί η επανάσταση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ο μόνος τρόπος για να νικήσει ήταν αυτός που υπέτυχαν οι Μπολσεβίκοι. Ή που εξέφραζαν, αν θέλετε, οι Μπολσεβίκοι, στον ένα ή στον άλλο βαθμό συνειδητά. Γιατί άλλος ένας μεγάλος μύθος. Ότι όλα αυτά τα πράγματα τα σκέφτηκε το φοβερό μυαλό του Λένιν και Μπολσεβίκη. Μπούρδες. Μπούρδες. Αν δούμε τις αντιθέσεις, τις συγκρούσεις, τις μεταβολές απόψεων του ίδιου του Λένιν μέσα στη διάρκεια από το Φλεβάρι μέχρι τον Οκτώβρη, θα δούμε ότι πάλευε και ο ίδιος να καταλάβει και οι ίδιοι να καταλάβουν και να εκφράσουν την πραγματικότητα. Τώρα θέτεις ένα ζήτημα που ήθελα να το θέσω πολύ αργότερα, αλλά μια και είναι εδώ. Ο Λένιν ήδη από το 1905 είχε εκφράσει διάφορες απόψεις για ένα συγκεντρωτικό κόμμα το οποίο παλεύει να δημιουργήσει κτλ. Με τις θέσεις του Απρίλη, βέβαια γι' αυτό ήθελα να το δούμε μετά, με τις θέσεις του Απρίλη αλλάζει τελείως τακτική και λέει όλη εξία στο Σοβιέτ. Ένοπλος λαός, κατάργηση του στρατού, ένοπλος λαός, η αγροτική αναδιανομή. Κράτος και επανάσταση. Ακριβώς. Και μετά από λίγο, μετά ένα χρόνο, αλλάζει πάλι και δημιουργεί μια. Εδώ να το πάμε πιο πίσω. Γιατί έγινε η διάσπαση αυτή, είναι η πρώτη μεγάλη διάσπαση στο σοσιαλιστικό κίνημα, στη σοσιαλδημοκρατία. Και η διάσπαση είναι στο ρώσικο κίνημα. Και η διάσπαση είναι ανάμεσα στους Μπολσεβίκους που μένουν στη μειοψηφία, αν και λέγονται Μπολσεβίκοι, και στους Μενσεβίκους που ήταν η πλειοψηφία της σοσιαλδημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι. Το 1905 αυτά, έτσι. Ναι, πριν το 1905, το 1903, στο συνέδριο δηλαδή που σπάσανε. Το αντικείμενο είναι η οργάνωση. Εκεί τα σπάσανε. Αλλά αν κάτσεις και σκεφτείς και όποιος έχει συμμετάσχει σε κινήματα, ιδιαίτερα από την απαρχή τους, καταλαβαίνεις γιατί το άθρο 1 του Κατσατικού που συζητούσαν τότε ήταν τόσο κορυφαίο θέμα. Το άρθρο 1 τι έλεγε? Το άρθρο 1 του Κατσατικού είναι ποιο είναι μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Αυτό. Αν είναι χαλαρή σχέση με το κόμμα. Εκεί ή τα σπάσανε. Τα σπάσανε. Γιατί έπρεπε να γεννηθεί ένα κόμμα νέου τύπου. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Εγώ δεν νομίζω ότι ο Λένιν είχε ξεκάθαρο στο μυαλό του τι ακριβώς πρέσβευε. Απλά τι είχε μπροστά του. Είχε την ανάγκη
να έχει μια δυνατή οργάνωση μέσα στη Ρωσία για να μπορεί να κάνει επαστατική δουλειά. Για να έχει όμως δυνατή οργάνωση στην Ρωσία της εποχής εκείνης, πρέπει να έχει φοβερά στρατιωτική πειθαρχία και συγκεντρωτική δομή για να αντέξει την παρανομία. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Άρα, το μέλος πρέπει να είναι ταγμένο σε αυτή την ιστορία. Αλλιώς, τρία πολλά και ο άλλος, ο Μαρτόφ και οι υπόλοιποι, λέγανε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, μωρέ, για της προπαγάνδας. Άρα, δεν μας νοιάζει ποιος είναι, αρκεί να δηλώνει κάποιος ότι είναι με το. Να πληρώνει τη συνδρομή του κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και έγινε η μεγάλη σύγκρουση. Που όμως γινόταν. Υπήρχε μια. Πώς θα το πούμε, μια ουρά που την είδαμε να εξελίσσεται χωρίς οι ίδιοι. Αυτοί που το κανονίστησαν στη σύγκρουση να το είχαν συνειδητοποιήσει την εποχή εκείνη. Ναι, Δημήτρη μου, αλλά θέτησε ένα θέμα ότι οι συνθήκες επιβάλλαν στο Λένιν και στις σκέψεις του αυτό. Ναι. Όμως και μετά το 1921, όταν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος. Ένα-ένα. Ναι, ένα-ένα. Οπότε πάμε. Κάνουμε άλμα. Κάνουμε άλμα, σωστά. Λοιπόν, σωστά, γιατί η εξέλιξη είναι δραματική. Στα απομνημονεύματα της Ουλιάνοβα, της αδελφής του, λέει το εξής χαρακτηριστικό. Έρχεται ο Άξελ Ροντ, ένας από τους πιο μεγάλους πολέμιους του Λένιν, μέσω συνέδριο. Και της λέει. Σε ποιο συνέδριο? Στο τρίτο που γίνεται η διάσπαση, το 1903. Και της λέει τη Σουλιάνοβα, λέει, με αυτόν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Δεν γίνεται. Αυτός κοιμάται με την επανάσταση, ξυπνάει με την επανάσταση. 24 ώρες το μυαλό του στην επανάσταση. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Λένιν. Αυτό που όταν το διάβασα εγώ στην Ουλιάνοβα μου έκανε εντύπωση, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε πει ο Μιραμπό για έναν άλλον, για τον Ροβεσπιέρο. Όταν πρωτομίλησε στη συνέλευση των τάξεων ο Ροβεσπιέρος, ένα άσημος με σκουροφαγωμένη καούκα, δηλαδή περούκα από την επαρχία, άσημος, χωρίς λεφτά τα λοιπά, δεν του δώσε κανένα σημασία, με εξαίρεση τον Μιραμπό. Και λέει αυτός θα πάει πολύ μπροστά, γιατί εννοεί αυτά που λέει. Λοιπόν, με κάποιο ανάλογο τρόπο και ο Ροβεσπιέρος ζούσε για την επανάσταση. Ήταν πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν τον σκοπό. Το ίδιο ήταν και ο Λένιν. Γι' αυτό και έλυνα τα προβλήματα με βάση αυτό. Τι με βοηθάει να προχωρήσω? Οι άλλοι ήταν ενταγμένοι στην επανάσταση από συναίσθημα, από ιδεολογία, από επιστήμη, από ό,τι θέλεις. Ο άλλος ήταν ταγμένος εκεί. Έτσι όμως ξεχνάμε αξίες, αρχές, ηθική, όπως αργότερα. Εξαρτάται το τι υπερασπίζεσαι και πώς το υπερασπίζεσαι. Εάν αυτό το ζήτημα της επανάστασης έχει να κάνει από την αγάπη που έχεις για το λαό σου, για τη χώρα σου, για τον τρόπο δηλαδή που πραγματικά πρέπει να προοδεύσεις, να απελευθερωθεί ή να κοινωνικά η κοινωνία, δεν έχεις κανένα λόγο να φοβάσεις για αυτό το πράγμα. Κανένα λόγο. Ο Κρόμουελ έλεγε στην αλληλογραφία του, άλλη μια μεγάλη φυσιογνωμία, έλεγε το εξής: εγώ, λέει, δεν ήξερα τίποτα μέχρι που η συγκυρία με κάλεσε να ηγηθώ. Δεν ήξερε. Από τότε όμως που κατάλαβα ποια είναι η θέση μου και το καθήκον μου, δεν θα τελείωνε η ιστορία χωρίς τη δική μου νίκη. Ακριβώς αυτή είναι η λογική όλων των μεγάλων προσωπικότητων, ας πούμε, που έπαιξαν επαστατικό ρόλο. Χωρίς αρχές, Δημήτρη. Όχι, με αρχές. Με αρχές που προσέδιδε ο καθένας στην ιστορική του πορεία. Φάνηκε όμως το ζήτημα της δημοκρατίας για το Λένιν, αν το καταλαβαίνω σωστά, ήταν ένα εργαλείο. Σήμερα για ολόκληρη του σοσιαλδημοκρατία ήταν ένα εργαλείο. Για το Λένιν, στο τι να κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει, εμείς δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε δημοκρατία, γιατί ακριβώς πρέπει να έχουμε παράνομη οργάνωση. Στην παρανομία δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία. Το 21, που δεν έχουν πια παράνομη οργάνωση. Εκεί πλέον έρχεται σε σύγκρουση με τον τρόπο που ανέλυε την πραγματικότητα συνολικά η σοσιαλδημοκρατία. Και δεν είχαν τα μέσα, ούτε τον χρόνο, ούτε τον τρόπο να τον ξεπερδέψουν. Είχαν νικήσει όμως τον εμφύλιο πόλεμο. Είχαν εγκατασταθεί ως εξουσία. Η μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται το 21. Η μεγάλη αλλαγή γίνεται το 19. Με τον πολεμικό κομμουνισμό. Βέβαια. Εκεί είναι το τραγικό. Γι' αυτό και το 21, μετανοημένος ο Λένιν, έχει μια εξαιρετική εισήγηση στο 10ο συνέδριο. Την οικονομική πολιτική. Όχι, που λέει το εξής, λέει, θα αναρωτιέστε, λέει, πώς κερδίσαμε στα μέτωπα με τόσο αίμα. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, λέει. Γιατί κερδίζαμε στην πρώτη φάση επανάστασης τις μεγάλες μάχες απλά στέλνοντας ένα αγκυτάτορα στον εχθρό? Τον Τρότσκι.
Όχι, τον οποιονδήποτε. Ένα αναγκητά τώρα. Ναι. Και κερδίζαμε τις μάχες. Ενώ μετά χρειάστηκε να έχει δει τόσο αίμα, να γίνει τόση καταστροφή. Αναθεωρούσε πάρα πολλά πράγματα από την προηγούμενη εμπειρία. Και αυτό το πράγμα που απλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή η καμπή, ούτε το κόμμα του στην ηγεσία του ή στη βάση του είχε τις δυνάμεις εκείνες για να αναθεωρήσει. Δηλαδή δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει αυτό το προβληματισμό, κατά τη δική μου εκτίμηση. Η μεγάλη τομή γίνεται το 18-19. Εκεί που μέχρι τότε, ενώ οι Μπολσεβίκοι έχουν ανοίξει όλο το διάπλατα το ζήτημα της δημοκρατίας, το Σοβιέτ είναι πρώτη κυρία, ότι εκεί δίναν οι δυνάμεις όλες. Εκεί υποτάσσεται το κόμμα και υποτάσσονται τα πάντα. Στο Σοβιέτ, που είναι το προνομιακό πεδίο όπου εκφράζεται ο απλός εργάτης. Δηλαδή δεν ήταν πρωτότυπη δημοκρατία που την επινόησε ο ίδιος ο εργάτης. Κανένα κανένα παστατικό κόμμα δεν το είχε στο πρόγραμμά του. Ούτε Μπολσεβίκη ούτε κανένας. Ήταν μια πραγματικότητα που τσιμπιβλήθηκε από την ίδια Νομίζω ότι η απολυταρχία των Ρωμανόφ στέρισε από το ρωσικό λαό κάθε δυνατότητα. Την έκφραση. Την έκφραση και την αναγκάστηκε. Και τη δημιούργησε. Και έτσι η ιδιοφυΐα του Λένιν είναι ακριβώς αυτή. Ότι αυτό είναι. Όχι μεσοβέζικα. Αυτό. Καθαρή λύση. Και εκεί πάμε να παλέψουμε. Έστω και αν δεν είχαν κανέναν έλεγχο. Έτσι. Τον έλεγχο τον είχαν άλλοι στα Σοβιέτ. Μέχρι τον Αύγουστο, ουσιαστικά, το 17. Λοιπόν, μετά που παίρνουν την εξουσία, πέφτουν θύματα της δικής τους λογικής. Ποια ήταν η δική τους λογική? Πρώτον, αυτή η παλαβομάρα ότι περάσαμε από την αστικοδημοκρατική επανάσταση σοσιαλιστική. Ποια σοσιαλιστική, ρε παιδιά, μισκό, θα τρελαθούμε τελείως. Ό,τι αιτήματα είχε ο Φλεβάρης, τα ίδια αιτήματα είχε και ο Οκτώβρης. Η διαφορά ήταν ποιες ήταν οι γεμονεύουσες δυνάμεις. Ο κοινωνικός σε κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, σε κοινωνικό επίπεδο εργάτες ήταν και τότε, εργάτες και μετά. Και οι εργάτες πετάξανε τις ηγεσίες ανάλογα με το ποιες μπορούσε να τους φέρει αυτά που θέλανε. Έτσι. Βέβαια δεν μπορέσαν να πετάξουν τους Μπολσεβίκους κάποια στιγμή. Όχι, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας τώρα εδώ? Ότι όταν άλλαξαν οι συνθήκες, ο Λένιν, νομίζω το Σεπτέμβρη, προτείνει ένα σύστημα κοινοβουλευτισμού με κέντρο το Σοβιέτ. Συμμαχικές κυβερνήσεις, εναλλαγές. Το Σύνταγμα το λέει αυτό. Ναι. Το Σύνταγμα το Σοβιετικό, το πρώτο, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, αυτή την αντίληψη είχαν για αυτήν την ιστορία. Μετά φτιάχνουν κυβέρνηση δική τους αποκλειστικά. Για ποιο λόγο? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το αντιλαμβάνω. Για ποιο λόγο? Μετά αρχίζουν να παίρνουν μέτρα για να δυναμώσουν τον έλεγχο σε όλο και το κράτος. Αυτό σε έναν βαθμό έχουν λόγο, γιατί όλη η δημοσιοπαλληλία, η τσαρική υπαλληλία, ήταν στην αντεπανάσταση. Πολύ λίγο μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δεν είχαν στελέχη να επανδρώσουν από την Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τηλεφωνείο. Είχανε σοβαρά προβλήματα εκεί. Οπότε δυνάμωσε ο έλεγχος. Αλλά το βασικό πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ακόμη και τότε οι Μπολσεβίκοι στο σύνολό τους πιστεύανε αυτό που έλεγε ο Πλεχάνοφ. Ότι η Ρωσία δεν είναι όριμη για την επανάσταση, ιδιαίτερα τη σοσιαλιστική, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ τι σημαίνει αυτό, πώς είναι δυνατόν να καθορίζει έτσι τα χαρακτηριστικά μιας επανάστασης, εκτός και αν έχει την ηλίθια άποψη ότι την αστικοδημοκρατική την κάνει η αστική τάξη με συμμάχους, ενώ τη σοσιαλιστική την κάνει η εργατεία. Αυτό το εγχειριδιακό εξάβλωμα δεν το συνάντησα ποτέ στο Μάρξ, στον Κακομοίρη, αλλά δεν το είπαν ποτέ, γιατί οι κοινωνικές επαναστάσεις δεν γίνονται έτσι, ούτε κατά παραγγελία, ούτε πιο. Η ίδια η επανάσταση ακριβώς αυτό είναι. Είναι η διεκδίκηση ηγεσίας σε ένα κίνημα εξαιρετικά που γεννιέται πρωτογενώς. Έτσι. Η όλη ιστορία μιας επανάστασης είναι ακριβώς ποιος θα πάρει τα ηνία για να κάνει τι. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Άρα με ποια λογική ξεχωρίζει αστικοδημοκρατική από σοσιαλιστική? Αυτά είναι επινοήσεις της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Υποθέτω βέβαια ότι έχει να κάνει και με την ανάπτυξη των παραγωγικών μέσων. Αλλά αυτός όμως είναι, αυτή η λογική όμως δεν έχει να κάνει με την επιστήμη της αξίας πάλης, έχει να κάνει με τον οικονομικό δετερμινισμό, με τον τρόπο δηλαδή που ερμηνεύανε τη μαρξιστική διδασκαλία, όπως τη λέγανε ήδη, οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες. Με βάση τις παραγωγικές δυνάμεις. Μα ακριβώς ανάποδα είναι τα πράγματα. Στον καπιταλισμό το καθοριστικό είναι οι παραγωγικές σχέσεις και όχι οι παραγωγικές δυνάμεις. Δεν είναι ο τρόπος, ο Μάρξ το λέγε από τα οικονομικά φιλοσοφικά βιβλιογράφα, δεν είναι το τι παράγεις, αλλά το πώς το παράγεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την τεχνολογία ή τα μηχανήματα, αλλά μέσα από ποιες κοινωνικές, πολιτικές, νομικές και άλλες σχέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν
αυτή η λογική των παραγωγικών δυνάμεων να οδηγήσει σε έναν ακρεφνή οικονομισμό άνευ όρων. Τα κινήματα δεν ήξεραν να αντιμετωπίσουν τις νομικές προκλήσεις, τα ζητήματα πολιτικής, πολιτισμού. Αυτά ήταν παραπεταμένα, γιατί το όλο ζήτημα ήταν ένας στενός οικονομισμός, εργατισμός του κερατά, που διαφοροποιόταν από το ρεφορμιστικό, να το πούμε, εργατισμό των trade union, με το ότι κολλάγανε και δίπλα το σοσιαλισμό. Και τελειώνανε. Εγώ παλεύω αυτό με την προπληκτική του σοσιαλισμού. Τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Στην πράξη δεν είναι έτσι. Λοιπόν, η μάχη τώρα που δίνεται, και εκεί ήταν το καθοριστικό το 18, ήταν το εξής, ότι έπρεπε να αποφασίσουν οι Μπολσεβίκοι με τους συμμάχους, τους όποιους συμμάχους και τον τρόπο που θα κάνουν τις μαχίες τους και όλα αυτά τα πράγματα, είναι με ποιους όρους μπορούσε να νικήσει, να κρατηθεί η Επανάσταση. Και εκεί πέσανε στη λούμπα του Πλεχάνοφ, που θεωρούσε το Μουζίκο ως αντιδραστικό σώμα. Αντιδραστικό. Και έπεσαν έξω. Δημήτρη, να κάνουμε ένα διάλειμμα, αν θέλετε. Και θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη συγκρότηση της Σοβιετικής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Κοέν το 1992, λίγο μετά την πτώση της δηλαδή, όπου στο ρεφρέν του, ας το προσέξει κανείς, έχει ενδιαφέρον, έχει, λέει χαρακτηριστικά: «Δώστε μου πίσω τον τοίχο του Βερολίνου, δώστε μου πίσω τον Στάλιν και τον Άγιο Πέτρο. Έχω δει το μέλλον, αδελφέ». Από τα λεγόμενά σου διαφάνηκε ο ρόλος της προσωπικότητας σε τέτοιες ιστορικές φάσεις. Τώρα, πώς συνδέεται η προσωπικότητα με την, τη θεωρία και την πρακτική που εν προκειμένου του Λένιν τώρα και για την Οκτωβριανή Επανάσταση που μιλάμε. Επίσης, θέλω κάποια στιγμή να σε ρωτήσω και πιο σε βάθος χρόνου, πώς τα όρια της προσωπικότητας όμως πάλι έχουν τον ιστορικό τους ρόλο, έτσι, και πώς κανείς μπορεί να κατοχυρωθεί, δηλαδή να βρει έναν τρόπο να περιορίσει τον κίνδυνο. Από μια αυταρχική προσωπικότητα, αυτό θες να πεις. Από τα όρια, δηλαδή από κάτι που μπορεί να συμβεί σε αυτή, δηλαδή το λάθη της προσωπικότητας, έτσι. Ναι. Που μπορεί να αλλάξει. Άλλωστε η εξουσία αλλάζει και όλες τις προσωπικότητες, έτσι, δηλαδή. Ισχύει, σε κάθε διαφορετική κατάσταση που είναι πολύ προκλητική, αλλάζει ο ρόλος της προσωπικότητας. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ισοπαίδωση. Ισοπαίδωση που λέει ότι η προσωπικότητα δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτά τα πράγματα είναι ιστορικές ανάγκες. Αυτό δεν ισχύει με τίποτα. Δεν είναι μηχανισμοί όλα. Έτσι, λοιπόν. Ναι, γιατί ουσιαστικά καταλήγεις στη λογική του μηχανισμού. Ακριβώς. Λοιπόν, βεμπεριανή αντίληψη, ας πούμε. Όλα τα πάντα είναι γραφειοκρατία. Και αυτό ήταν ένα σιδερένιος νόμος. Έτσι. Ο σιδερένιος νόμος ολιγαρχίας, όπως τον είχε διατυπώσει πρώτα ο Μίχελς. Λοιπόν. Υπάρχει και άλλη αντίληψη που είναι και σωστή, ότι βεβαίως η προσωπικότητα παίζει το ρόλο που της καθορίζει το ιστορικό πλαίσιο. Μέσα αυτό το σημαίνει δεν καθορίζεται πως το ευθύγραμμα τρομακτικούς βαθμούς ελευθερίας, αλλά σε σχέση με το τι κοινωνικά εκφράζει κάθε φορά και μέσα σε πιο συνολικό πλαίσιο κινείται. Για να μπορέσει, νομίζω ένας Αμερικανός φιλόσοφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, είχε πει μια πολύ καλή φράση που εμένα με εκφράζει απόλυτα. Ο ηγέτης, γιατί εδώ μιλάμε για την προσωπικότητα σαν ηγέτη. Ασφαλώς, αλλιώς δεν έχει ιδιαίτερο πολιτική σημασία αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία σύμπτωση μιας σειράς συμπτώσεων. Μιας ολόκληρης σειράς συμπτώσεων. Μόνο που οι συμπτώσεις στην ιστορία είναι στοιχείο της αναγκαιότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σαν τη διαστολή με την αναγκαιότητα. Στοιχείο της αναγκαιότητας. Λοιπόν, θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε ο Λένιν, σίγουρα θα υπήρχαν αυτές οι τάσεις που γεννούσε η Ρώσικη Επανάσταση. Το όμως, το γεγονός ότι υπήρχε ο Λένιν έπαιξε ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο στο να επικρατήσει συγκεκριμένη τάση που έδωσε τη νίκη τελικά στην Οκτωβριάνη, με τον Οκτώβρη, έναντι των υπολείπων τάσεων που είχαν δημιουργηθεί και που κατά τη γνώμη μου θα οδηγούσαν σε ήττα. Με τα ίδια λίγος πολύ αποτελέσματα. Και των social επαναστατών. Ναι, σε ήττα. Σε ήττα και ενδεχομένως
σε ένα άνετ προηγουμένου, πώς θα το πούμε, ματοκύλισμα της Ρωσίας, που δεν έχει να κάνει με την αντεπανάσταση και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά με την παλινόρθωση, δηλαδή με την προσπάθεια για την παλινόρθωση, ειδικά αν επικρατούσαν οι σοσιαλεπαναστάτες, οι εσέροι της εποχής εκείνης. Λοιπόν, θα είχαμε ένα είδος λευκής τρομοκρατίας που δεν θα συγκρινόταν ποτέ με το Στολίπιν, την περίοδο, την περίοδο Στολίπιν μετά το 1905. Τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ποιο είναι το ζήτημα. Η δυνατότητα όμως του Λένιν να αναδειχθεί δεν ήταν άσχετο με το γεγονός ότι ήταν σε ένα συνολικό πλαίσιο, λειτουργούσε μάλλον σε ένα συνολικό πλαίσιο που υπήρχαν πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Πολύ ισχυρές και πολλές ισχυρές προσωπικότητες. Και μάλιστα σε συνθήκες επανάστασης. Εννοείς τους άλλους μπολσεβίκους ηγέτες, ε? Και όχι μόνο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Άμα πάρουμε και τους μεσεβίκους, δεν ήταν τίποτα. Για το πεταματό ήταν. Ο ήταν πολύ σοβαρή. Ήταν το πεταματό ήταν, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ακόμη και ο Τσερνόφ, ο ηγέτης των Εσέρων, ήταν τυχαίος. Ή ο ηγέτης των Καντέτων. Δεν μιλάμε για τον Κερένσκι. Μιλάμε για τον. Δεν θυμάμαι τώρα. Τον Λβόφ, τον Κόμι, όχι. Όχι τον Κόμι, τον Στρούβε. Που ήταν και θεωρητικός τους. Ήταν μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ήταν αστείες προσωπικότητες. Λοιπόν, και ξεχώριζε η φωτεινή προσωπικότητα του Λένιν. Όχι, ήταν μέσα από τη διαπάλη με οι πολύ ισχυρές προσωπικότητες εποχής εκείνης που αναδείχθηκε ο ίδιος. Ο Τσερνόφ στα απονεμονεύματά του γράφει το εξής. Λέει, ποιος να φανταζόταν ότι όταν εμείς ασχολιόμασταν με τις ισορροπίες του μηχανισμού, υπήρχε ένας τύπος ο οποίος από μόνος του καλούσε σε επανάσταση το προλεταριάτο και την αγροτική τάξη. Και από την αφοσίωσή του, τον τρόπο που μιλούσε και που συνδεόταν με τη μάζα, θα κέρδισε την επανάσταση. Αυτά είναι γραμμένα το 18 από τον Τσερνόφ που ιτήθηκε. Αυτοί ασχολιόντουσαν με τις ισορροπίες κορυφής και ο άλλος έκανε δουλειά στη μάζα. Απέναντί τους και απέναντι σε οτιδήποτε υπήρξε μέσα. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, χωρίς να φοβάται τις αντικσότητες που υπήρχαν τότε. Για παράδειγμα, υπάρχει μια γενική μυθολογία που υπάρχει, γιατί υπάρχει η μυθολογία υπέρ της Επανάστασης και υπάρχει και η μυθολογία ενάντια στην Επανάσταση. Λοιπόν, η μυθολογία υπέρ της Επανάστασης, ας πούμε, που ο Αραγκόν την είπε πολύ όμορφα, λακύροφκα, από τη ρώσικη λέξη που σημαίνει λουστράρισμα. Λοιπόν, λουστράριζαν την κατάσταση. Έλεγε ότι όταν ήρθε ο Λένιν, ας πούμε, στο σιδηροδρομικό σταθμό της Πετρούπολης, στο σταθμό της Φιλανδίας. Τον Απρίλιο, Ναι, τον Απρίλιο. Αμέσως ανέβηκε πάνω στο τεθωρακισμένο εκεί που τον περιμέναν, ας πούμε, και φώναξε ζήτω η Σοσιαλιστική Επανάσταση και όλα τις μάζες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό το πράγμα. Αυτό που πραγματικά έγινε βγαίνει από τα πνευμονεύματα της εποχής, αλλά ταυτόχρονα και από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, η Πράβδα αναφέρει τον ερχομό του Λένιν μέσα σε ένα μονόστιλο. Το εργαλείο τίποτα, το κομματικό που όργανο. Ήταν το όργανο του Μπολσεβίκου Κόμματος. Χωρίς καν να αναφέρει το περιστατικό, ούτε τίποτα. Τίποτα. Όχι πως δεν έγινε ότι ανέβηκε, προσπέρασε Τσερετέλη και Σία. Και τους δικούς τους συντρόφους και τους άλλους του Σοβιέτ που ήθελαν να τον. Γιατί πηγαίνανε στο σταθμό και καλωσορίζαν όλους τους μεγάλους επαναστάτες που ερχόντουσαν από την. Εξορία. Από την εξορία. Λοιπόν, τους προσπέρασε και ανέβηκε πάνω, όντως επάνω στο τεθωρακισμένο που ήταν εκεί και απευθύνθηκε στους εργάτες, στους ναύτες, στους στρατιώτες που ήταν εκεί. Μιλώντας ότι μπρος για τη Σοσιαλιστική Επανάσταση. Η Πράβδα θα έπρεπε να το έχει κάνει πρωτοσέλιδο. Βασικό ζήτημα. Δεν το έκανε. Ήρθε ο σύντροφος από την ξενιτιά. Αυτό λέει μόνο. Που σημαίνει ότι είχε σοβαρά προβλήματα και στο κόμμα, το ίδιο. Δεύτερο, όταν το είπε, τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής, αλλά και από μνημονεύματα, περιγράφουν την εξής κατάσταση. Πάθανε τέτοια πλάκα ο κόσμος που τον άκουσε, που λέει, αυτός είναι περίεργος, για να δούμε τι θέλει να πει. Και τι έκανε. Στη διαδρομή που ακολούθησαν μετά, στην πομπή που ακολούθησε, που να φτάσει μέχρι το αρχηγείο των Μπολσεβίκων, σταμάταγε σε κάθε διασταύρωση και έκανε την ίδια περίπου ομιλία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ρωσικών εφημερίδων της Επανάστασης της εποχής εκείνης. Λοιπόν, γιατί τότε βεβαίως ο κόσμος ήταν όλος έξω. Επανάσταση ήταν. Εδώ το έχουμε ζήσει εμείς με τις πλατείες. Πόσο μάλλον σε κατάσταση επανάσταση. Ήταν στρατιώτες, κόσμος μαζί, κουβεντιάζαν όλοι, συζητάγαν τη μελιγενέστε, έτσι. Λοιπόν, σταματούσε και ο κόσμος που τον ακολούθησε μέχρι την μεγάλη ομιλία που έκανε
απ' έξω από το, από το Σμόλνη που ήταν το αρχηγείο των Μπολσεβίκων, τι ήτανε, τα περίεργους, τι είναι τούτος, από πού μας ήρθε. Άλλοι τους εξέφραζε γιατί αυτό ήταν που σκεφτόντουσαν, αλλά δεν μπορούσαν να το σχηματοποιήσουν. Έτσι. Άλλοι λέγανε τι είναι αυτό, είναι περίεργο, είναι ο μόνος που το έλεγε. Έτσι. Και άλλοι απλά για να τον περιγελάσουν. Υπήρχαν όλου του είδους και το πλησίασαν και, και συνέχισε. Και μετά συνέχισε μέσα στις κομματικές διαδικασίες του, που απειλήθηκε από τους συντρόφους του. Έτσι. Διαρκώς πήγαινε κόντρα στην πλειοψηφία των Μπολσεβίκων. Στα πρακτικά της συνάντησης που γίνεται, οι σύντροφοί του του λέγανε χείρεψε ο θρόνος του Μπακούνιν, τον ζήλεψες, γι' αυτό το κάθισε εκεί πάνω. Το θεωρούσαν. Μετά τον Απρίλιο, αυτά. Μετά τον Απρίλιο που έλεγε το ελευθεριακό του μήνυμα. Ναι, λοιπόν, και ταυτόχρονα ο ίδιος έλεγε, όταν ο Καλίνιν του διάβαζε αποσπάσματα από το δικό του βιβλίο. Τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, μες το ΕΠΑΜ. Κάποιοι να μου διαβάζουν τα δικά μου κείμενα για να με συνετίσουν. Λοιπόν, τότε το δικό του βιβλίο και του έλεγε: μα σύντροφε, εδώ λες ας πούμε αυτά τα πράγματα. Να πετάγεται έξαλλος από τα στενογραφημένα πρακτικά και να λέει: πετάξτε αυτό το βρώμικο που κάμισε τον πολσεβικισμό. Φαντάσου τώρα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολεμήσει για τον πολσεβικισμό, δηλαδή για το κόμμα αυτό το πράγμα, είχαν πάει εξορίες, κυνηγήθηκαν, είχαν σε αίμα, να τους λέει: πετάξτε το βρώμικο που κάμισε τον πολσεβικισμό. Ποιος ο ιδρυτής τους. Δηλαδή αυτή η διαλεκτική και προσωπικότητα, το έντονο, το πόσο καταλάβαινε τις μάζες, χωρίς ακόμη να έχει ακόμη και τη θεωρητική αποτύπωση της εξέλιξης, εκεί το χάσε μετά. Εκεί νομίζω και το χάσε. Αλλά δεν είναι δική του ευθύνη. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, σαν να χρεώνει στο ΒΑΤ την αποτυχία της πρώτης ατμομηχανής. Δηλαδή δεν... κάπως, αν και δεν είναι το ίδιο, αλλά λοιπόν, στην πραγματικότητα νοιαζόταν για αυτές, ζούσε για αυτές, ανέπνεε, έλεγε ο Μαρτόφ για τον Λένιν, ανέπνεε τον ιδρώτα και του ίδιου του λαού του, δηλαδή ήταν γέννημα θρέμα, οπότε αυτό τον έκανε να είναι τυχοδιώκτης. Τον είχε αποκαλέσει τυχοδιώκτη και τον αποκαλεί τυχοδιώκτη ο Λουνατσάρσκι στο βιβλίο του για το Λένιν. Και εν μέρει ήταν, δεν ήταν. Ήταν, αλλά με την καλή έννοια, όπως λέει ο Λουνατσάρσκι, ότι δεν ήταν δογματικός. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το πράγμα τώρα. Σώνει και καλά, ρε παιδί μου, ότι και να γίνει. Εμείς μπαίνουμε στη μαρξιστική μας αλήθεια. Όχι. Εδώ ήταν άλλα πράγματα μπροστά. Έτσι. Συνέχισε. Και έγιναν αυτά τα χαρακτηριστικά των μεγάλων προσωπικότητων, υπάρχουν πάντα. Τώρα. Εδώ εξαρτάται αν μπορεί να σε ακολουθήσει το κίνημα ή όχι. Εάν δεν μπορεί να σε ακολουθήσει το κίνημα, έχεις δύο επιλογές. Ή παρετήσε και χάνεσαι, ή ακολουθείς αυταρχικό δρόμο. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Ειδικά σε συνθήκες όπου δεν έχεις την πολυτέλεια να γυρίσεις πίσω και να ξαναστήσεις το κίνημα από την αρχή. Όμως, Δημήτρη μου, μπορεί να έχεις κάνει κάποια λάθη. Ναι, όταν μπαίνεις στην ιστορία. Όταν δεν σε θέλει το κίνημα. Δηλαδή... Δεν γίνεται ότι δεν σε θέλει το κίνημα. Ναι. Όχι, δεν σε θέλει το κίνημα. Ναι. Είπες, δεν μπορεί να σε ακολουθήσει. Δεν μπορεί να σε ακολουθήσει. Ναι, δεν μπορεί να σε ακολουθήσει. Το Μπολσεβίκο κόμμα της εποχής εκείνης ήταν πολύ πιο πίσω από τις μάζες. Οι μάζες ήταν πολύ πιο μπροστά. Κάναν την επανάσταση. Φανερό. Άρα, λοιπόν, δηλαδή... το Μπολσεβίκο κίνημα δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τον βηματισμό. Άρα είναι. Έτσι, με μεγάλη δυσκολία παρακολουθούσε. Λοιπόν, την εποχή εκείνη δεν είχε τη δυνατότητα ο Λένιν με τους λιγοστούς συντρόφους που αντιλαμβανόντουσαν το ότι εδώ έχουμε νέα κατάσταση, να ξαναγυρίσει πίσω στο κίνημα, στο κόμμα του και να ασχοληθεί με το πώς το ξαναστείλουμε από την αρχή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί. Θα το έκανε αλλιώς. Εγώ πιστεύω θα το έκανε. Εγώ πιστεύω θα το έκανε γιατί το έχει δείξει και με λαθασμένο τρόπο. Το 14-15 όταν άλλαξαν πλέον οι συνδίκες και υιοθέτησε τη λογική του υπεριαλισμού, δηλαδή ότι με τη θεωρητική το επέβαλε στο κόμμα του με φοβερές διαμάχες και ιστορίες με τη συνδιάσκεψη της Βέρνης και όλα αυτά τα πράγματα που ακολούθησαν ήταν φοβερές διαμάχες και σφαγές εν μέσω του Παγκόσμιου Πολέμου, έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν ποτέ, δεν έκανε ποτέ πίσω αυτά τα πράγματα, δεν ήταν ο χρόνος για να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι έκανε? Εκεί έκανε μια σοβαρή υποχώρηση που δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μιλούσε στους συντρόφους του με τους όρους που καταλάβαιναν οι συντροφοί του. Ενώ ο ίδιος είχε υπερβεί αυτού του τύπου τη θεωρητική
αποτύπωση της πραγματικότητας, ξαναγύριζε στις κομματικές διαδικασίες και μιλούσε με τους όρους αστικοδημοκρατική επανάσταση, σοσιαλιστική επανάσταση, με τους όρους δηλαδή των δύο τακτικών της σοσιαλδημοκρατίας. Ενώ αυτό το βιβλίο ήταν εντελώς παροχημένο. Εντελώς παροχημένο. Ο ίδιος αρνιόταν την επανέκδοσή του μετά. Παρόλα αυτά όμως στις κομματικές διαδικασίες μιλούσε με αυτούς τους όρους γιατί τις καταλάβαιναν οι Μπολσεβίκοι. Και το δυστύχημα είναι ότι οι ιστορικοί μετά πήραν αυτό το σκεπτικό των εσωκομματικών διαδικασιών για να ερμηνεύσουν την Επανάσταση. Ένα τραγικό λάθος. Αυτό έγινε και στο κόμμα μετά. Αλλά το τραγικότερο απ' όλα είναι ότι δεν αντιλήφθησαν σε βάθος ότι αυτός που δίνει τη μάχη και αυτός που νικάει, αυτός είναι και ο φορέας Επανάστασης. Δηλαδή ο μουζίκος και ο εργάτης. Όχι το κόμμα, ούτε η ηγεσία του, ούτε κανένας άλλος. Στο προμετωπίδα της πρώτης διεθνούς έλεγε ότι η εργατική τάξη θα απελευθερωθεί με τις δικές της δυνάμεις. Προμετωπίδα, άθρο 1. Ο Μάρξ. Ακριβώς. Έγινε αυτό, βρε Δημήτρη. Με μια διαφορά. Στη σοσιαλδημοκρατική διεθνή δεν υπήρχε αυτή η προμετωπίδα. Έτσι. Όταν λοιπόν φτάσανε σε σημείο να λένε νικήσαμε, πώς την κρατάμε την Επανάσταση τώρα, κοιτάξαν στη Γερμανία. Και εκεί τα χάσαν όλα. Γιατί? Πρώτον, η Γερμανία παντελώς ανέτοιμη για να κάνει οποιαδήποτε επανάσταση. Όποιος νόμιζε ότι ήταν στο παραπέντε της Επανάστασης, δεν έχει ιδέα τι γινότανε και εκείνη την εποχή. Άρα, όχι μόνο δεν ήταν έτοιμη, αλλά κάνει και τυχοδιοκτισμούς άνευ προηγουμένου που θανατώσανε το οποιοδήποτε κίνημα μέσα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί όμως αυτό? Υπήρχε μια μεταφυσική αντίληψη. Μεταφυσική αντίληψη των λεγόμενων παραγωγικών δυνάμεων. Ο φορέας των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή η εργατική τάξη, των πιο ανεπτυγμένων παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή η εργατική τάξη της Γερμανίας και δεχόμενα της Δύσης, είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από την. Εντάξει, για την Αγγλία το είχαν μελετήσει και είχαν πει ότι είχε εξαγοραστεί από τον υπεριαλισμό, από το χρηματιστικό κεφάλαιο, διά του υπεριαλισμού. Είχε εξαγοραστεί το ανώτερο στρώμα της εργατικής τάξης, η λεγόμενη εργατική αριστοκρατία, άρα δεν περιμένουμε από εκεί. Στη Γερμανία όμως, λόγω της ΙΤΑΣ κτλ., δεν μπορούσε να λειτουργήσει η εξαγορά του ανώτερου στρώματος της εργατικής τάξης, άρα από αυτούς περιμένουμε. Είναι και φορείς των ανεπτυγμένων παραγωγικών δυνάμεων, άρα από αυτούς περιμένουμε. Αυτοί θα μας κρατήσουν στη ζωή. Γιατί ο μουζίκος, πού να πάει ο μουζίκος, εκεί είναι το τραγικό. Και φτάσαμε στο σημείο το 18-19 να έχουμε τα κείμενα του Λένιν που απευθύνονται στην εργατική τάξη της Ρωσίας και στους μουζίκους να είναι κατάπτυστα, για κάτι γνώμη, κατάπτυστα, και δεν το καταλαβαίνει. Για πότε λες, για 23? Όχι, το 18-19 είναι κατάπτυστα. Εκεί που επιτάσσουν τις οδιές. Δεν είναι μόνο. Αυτό θα μπορείς να το πεις σε πολεμικό μέσο. Όχι, αργότερα γίνονται αυτά. Δεν γίνονται ακόμη. Λοιπόν, όταν ας πούμε για παράδειγμα ζητάνε οι άλλοι απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων υπέρ των συνδικάτων. Το εργατικό το ελέγχανε και το απαγορεύουν οι Μπολσεβίκοι αυτό το πράγμα. Στο όνομα ότι θα κινδύνευε ας πούμε να εξοκύλει η Σοβιετική Δημοκρατία σε αστικοδημοκρατική. Και τότε διασπάται η Μπολσεβίκη φράξια μέσα στα συνδικάτα και ο Λοζόφσκι, Μπολσεβίκος, συγκροτεί δική του φράξη και κάνει αντιπολίτευση στο κόμμα του. Ανοιχτά, δημόσια κτλ. Που γινόταν τότε. Ακόμη η δημοκρατία στο κόμμα και στα Σοβιέτ ήταν ανοιχτά τα πράγματα. Στο 18 και μετά πάμε στον πόλεμο. Αν διαβάσει κανείς τις φράξεις αυτές τα κείμενα, τις κριτικές που κάνει στον Μπολσεβίκο κόμμα και στον ίδιο τον Λένιν, δεν μπορεί να καταλαβαίνει πόσο εκτός πραγματικότητας ήταν ο Λένιν και η ηγεσία. Εκτιμούσε, έλεγε, δίνει απίστευτα χαρακτηριστικά, άσχημα χαρακτηριστικά στο προλεταριάτο της Ρωσίας και τους μπουζίκους. Και ναι μεν βέβαια στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους ήταν τέτοια, αλλά δεν μπορείς να μειώσεις τον ιστορικό τους ρόλο όταν σε αυτή τη χώρα αυτοί κέρδισαν τη μάχη. Αν δεν είχαν στηρίξει αυτή την επανάσταση δεν επρόκειτο να κερδίσεις. Δεν συζητάμε. Οπότε στη λογική ότι μάλιστα στον αριστερισμό, νομίζω στον αριστερισμό λέει χαρακτηριστικά στην πρώτη στιγμή που η σοσιαλιστική επανάσταση θα κερδίσει σε μια ανεπτυγμένη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, η Ρωσία θα καταλήξει ξανά στο υποδεέστερο ρόλο της, θα γίνει ξανά σοσιαλιστικά μεν, αλλά πάλι μια καθυστερημένη χώρα. Αυτός παραλογή, μεταφυσική,
στο ανώτατο του σημείο. Και από ανθρώπους λάτρες της διαλεκτικής και του υλισμού, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν η ψευδέστηση που είχε οικοδομηθεί, η πίστη, να το πούμε έτσι, στο γερμανικό προλεταριάτο λόγω της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Όπως το κομμουνιστικό κίνημα μετά τη Σοβιετική Ένωση, είχαμε την πίστη στη μεγάλη σοσιαλιστική πατρίδα, ας πούμε, και του Σοβιετικού και Σοβιετικό κόμμα. Αντίστοιχο χαρακτήρα, ναι, η πίστη. Με τέτοιου τύπου πίστη δεν βαδίζει μπροστά. Και έτσι προσανατόλισαν ολόκληρη την Επανάσταση στην προσπάθεια να στηρίξουν ή να πυροδοτήσουν την Επανάσταση στη Δύση. Και ξέχασαν ότι η Επανάσταση δεν μπορεί να σταθεί εάν οι μάζες δεν προχωράνε μπροστά, αν δεν κερδίζουν μάχες στο κοινωνικό πεδίο. Και δεν ωφελούνται από αυτή τη διαδικασία. Ναι, για να καλυτερεύουν τη θέση τους. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι το μεγάλο συμπέρασμα νομίζω που έχεις πει εσύ, ότι δεν εμπιστευτήκαν τις μάζες, ναι, όσο έπρεπε. Όχι, και δεν τις εμπιστευόντουσαν. Και έτσι χάθηκε. Γι' αυτό κιόλας άρχισαν να στερούν, ας πούμε, το ότι να καταργήσει, ας πούμε, την λεγόμενη συντακτική συνέλευση. Mm-hmm. Να το καταλάβω, κάποιες ορισμένες συνθήκες, αν και δεν νομίζω θα τους κόστιζε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, λες μια τακτική επιλογή. Μπορεί να ήταν λάθος, σωστή, δεν έχει σημασία. Είναι τακτική επιλογή. Αλλά το να περιορίζεις τη δημοκρατία μέσα στο Σοβιέτ ήταν στρατηγική επιλογή λάθος. Γιατί? Γιατί στρατηγική επιλογή λάθος. Γιατί πλέον μεγάλες μάζες της κοινωνίας έχαναν το σημείο αναφοράς τους αφενός και το σημείο εκφρασής τους. Οι αντιθέσεις της κοινωνίας θα πρέπει να διαπνέουν την πολιτική. Ο Μάρξ τι έλεγε, έχει δώσει ένα φοβερό ορισμό για τη δημοκρατία που εμένα πάντα μ' άρεσε. Δημοκρατία είναι η ανώτατη μορφή όπου εκεί εκδηλώνονται όλες οι αντιθέσεις και η διαπάλη τους μέχρι την τελική τους λύση. Γιατί η αστική δημοκρατία, ο κοινοβουλευτισμός τι είναι? Είναι η συγκάλυψη των αντιθέσεων. Λοιπόν, άρα είχες ένα πρότυπο ανεπτυγμένης δημοκρατίας. Εκεί πρέπει να το προστατεύουν, να αναδεικνύονται όλα. Πρώτον και πρώτα να σε προειδοποιούν. Αν εμφανίζεται μια τάση η οποία έχει έρισμα, αυτό πρέπει να το ξέρεις. Και πρέπει να το παίρνεις αντίστοιχα μέτρα για να μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Όχι διοικητικά, εννοώ και αστυνομικά. Έτσι. Αν όμως αρχίζεις και βάζεις πλαίσια διοικητικά και αστυνομικά, τότε αυτές οι τάσεις που θα έπρεπε να εκφραστούν και ανοιχτά να γίνει η αντιπαράθεση μεταξύ τους μέχρι τελική λύση του ζητήματος, της επικράτησης δηλαδή της μιας ή της άλλης άποψης, αυτό θα γινόταν αναγκαστικά και στην κοινωνία, τότε τι οδηγόταν? Αφήνεις αυτές τις τάσεις να λειτουργούν υπόγεια μέσα στην κοινωνία και άρα διαβρωτικά, αποσαθρωτικά και την ίδια την επανάσταση. Αυτό έγινε με την ιστορία περιορισμού του Σοβιέτ και το πέρασμα στον πολεμικό κομμουνισμό. Ο πολεμικός κομμουνισμός είναι μια απίστευτη τραγωδία. Απίστευτη τραγωδία για την Επανάσταση. Ίσως να περάσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα να πούμε ακριβώς για αυτόν τον πολεμικό κομμουνισμό που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να επεκταθούμε λίγο. Τώρα θα έλεγα να ακούγαμε, αν θέλετε, μια άλλη προοπτική του τέλους πάλι της Σοβιετικής Ένωσης. Ένα ροκ συγκρότημα, το οποίο λέγεται Scorpions, γνωστό σε πολλούς. Είναι το Wind of Change. Και εκεί βλέπουν με έναν ελαφρό τρόπο, με έναν πολύ ελαφρύτερο τρόπο από ό,τι το βλέπει ο Κουέν σαν μεγάλος δημιουργός, πολύ επιφανειακά, για αυτούς η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης σηματοδοτούσε την έλευση της αδελφοσύνης, της ελευθερίας και οτιδήποτε άλλο. Αλλά πόσο λάθος έκαναν. Αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εναλλακτικός λόγος» με τον Άρη Λαμπρόπουλο και την Ευγενία Στρατηγάκη και μιλάμε με τον Δημήτρη Καζάκη, γραμματέα του ΕΠΑΜ, για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στην κομμουνιστική. Στον πολεμικό κομμουνισμό. Στον πολεμικό κομμουνισμό. Είναι ένας όρος που ίσως δεν είναι γνωστός στους ανθρώπους, στον κόσμο. Μήπως θα έπρεπε να πούμε δύο πράγματα? Ναι, είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται το 1919 και μετά. Έχουμε τότε τη συνέχιση του πολέμου. Το 18 λίγη ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αποσύρονται οι Γερμανοί και στη θέση τους ενισχύουν οι Δυτικοί, οι Αντάντ δηλαδή, μια σειρά λευκούς στρατηγούς και ναυάρχους, ο Κόλτσακ, Βράγκελ και λοιπούς. Ντενίκη, ακόμα και ο Κορνίλοφ ξανά εμφανίζεται, ναι, έτσι. Ναι. Και όταν αυτοί δεν πετυχαίνουν, μπαίνουν και οι ίδιοι μέσα. 19 κράτη κάνουν εισβολή
Έχω διαβάσει είναι γύρω σε 60.000 Βρετανούς στρατιώτες βαζιστέλνουν, αν δεν κάνω. Οι Ιάπωνες στο Βλαδιβοστόκ. Στο Βλαδιβοστόκ, ναι. Και ακόμη και το ελληνικό κράτος στέλνει ένα σύνταγμα υπό επικεφαλής με επικεφαλής τον πλαστήρα. Αλλά ατύχησε, γιατί οι Έλληνες στρατιώτες γίνανε πολύ εύκολα μπολσεβίκοι, οπότε τους πήραν άρον-άρος και τους γύρισαν πίσω. Τους στείλανε πίσω. Και αυτοί οι μπολσεβίκοι που γίνανε στην Ουκρανία αποτέλεσαν τους πρώτους πυρήνες κομμουνιστών στο στρατό, στον ελληνικό στρατό, όπου βγάλανε και πάρα πολλές εφημερίδες. Ιδιαίτερα μετά γιατί τους στείλανε στη Μικρασία και όλα αυτά τα πράγματα, ήταν πάρα πολλοί κομμουνιστικοί πυρήνες στο στρατό, στη Μικρασία. Υπάρχει ένα πολύ καλό αρχείο εφημερίδων ιδιόχειρων της εποχής εκείνης που βρίσκεται πάρα πολλές πληροφορίες. Που βγαίνανε στα χαρακόμματα, πώς να το πω από εκεί. Και τους ίδιους στρατιώτες τους στείλανε μετά στη Μικρασία. Στη Μικρασία, ναι, ναι. Λοιπόν, και τον πλαστήρα τον ίδιο φυσικά. Και ο πλαστήρας αλλάζει άποψη. Γίνεται πιο δημοκρατικός. Γίνεται μάλλον δημοκράτης από δημοκρατικός. Πάει διαφορά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι γίνεται ένας εξοδοτικός πόλεμος. Και ένας εξοδοτικός πόλεμος τους αναγκάζει. Εμφύλιος πια. Για τη Ρωσία μιλάμε. Ναι, στη Ρωσία. Και επεμβατικός, εμφύλιος και επεμβατικός πόλεμος, ο οποίος λήγει περίπου το 2021 με την ήττα της μεγάλης εκστρατείας που κάνει το Χασεύσκι προς την Βαρσοβία από τον Πιλδούσκι, δικτάτορα της Πολωνίας, ο οποίος ήταν και επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κομμάτους της Πολωνίας. Χάνει τον πόλεμο ο του Χατσεύσκι. Ο του Χατσεύσκι, ναι. Έξω από την Βαρσοβία. Ναι, ναι, ναι. Για μια σειρά λόγους, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εκεί λίγοι όμως, γιατί υπογράφουν, γιατί και οι Πολωνοί δεν είχαν τη δυνατότητα. Αλλά οι Πολωνοί όμως παίρνουν τη μισή Ουκρανία, λόγω αυτής της ήττας του Χατσεύσκι. Και αυτή πάλι μια μεγάλη τυχοδιοκτική ενέργεια. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί κάνανε αυτή την εκστρατεία. Μεγάλη τυχοδιοκτική ενέργεια με στόχο να φτάσουν τα σοβιετικά σύνορα στα γερμανικά σύνορα. Στα σύνορα της Γερμανίας και έτσι να βοηθήσουν την εξέγερση στη Γερμανία. Είναι ο παραλογισμός αυτού του πράγματος. Δηλαδή, σώνει και καλά. Εμονή. Ναι, ο Γερμανός, ας πούμε, εργάτης να τους δώσει τη λύση. Λοιπόν, με αποτέλεσμα στρατιωτικά να κάνουν τραγικά λάθη, με αποτέλεσμα ο Πιλδούσκι με τη βοήθεια φυσικά των Τσαντάντ να καταφέρει μεγάλα πλήγματα και να χαθεί ένα μέρος της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας που ανακτήθηκε από το Στάλιν μετά την συμφωνία Ρίμπεντροφ-Μόλοτοφ το 1939. Α, τόσο αργά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό επιβάλλει μια κατάσταση απόλυτου συγκεντρωτισμού. Όλα για τον πόλεμο. Που σημαίνει δηλαδή ότι τότε γίνανε οι επιτάξεις της αγροτικής παραγωγής, όλα τα εργοστάσια πλέον δουλεύανε για τον πόλεμο με στρατιωτική πειθαρχία παντού, και αυτό ονομάστηκε πολεμικός κομμουνισμός. Γιατί ναι, μεν αυτή η πολιτική απόλυτου συγκεντρωτισμού δεν ήταν στο πρόγραμμα των Πολσεβίκων, δεν ήταν αυτό που πρέσβευε ούτε τα Σοβιέτ ούτε την Πολσεβίκη, αλλά ήταν αναγκαίο για την επιβίωση της Σοβιετικής εξουσίας σε συνθήκες τέτοιου πολέμου εξοδοτικού. Το δράμα είναι, και αυτό δείχνει αυτή τη μεγάλη το μεγάλο θεωρητικό έλλειμμα που είχαν οι στρατηγοί της εποχής, οι στρατηγοί της Επανάστασης εννοώ, όχι οι στρατιωτικοί ηγέτες, ήταν το γεγονός ότι θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να οικοδομήσουν πιο εύκολα κομμουνιστικές σχέσεις στη Ρωσία και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο να πυροδοτήσουν την Παγκόσμια Επανάσταση, ιδιαίτερα στις πεδιάδες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως λέγανε τότε. Επειδή θα είχαν δηλαδή κομμουνιστικές σχέσεις στη Ρωσία, σαν παράδειγμα, ναι, το βλέπαν οι άλλοι. Πώς μπορείς να έχεις κομμουνιστικές σχέσεις? Κομμουνιστικές σχέσεις θεωρούσαν το γεγονός ότι το κράτος, η επαναστατική εξουσία, πήγαινε και άρπαζε ουσιαστικά τη σοδιά από τους αγρότες. Από πού και ως πού. Επειδή δεν χρησιμοποιούσε χρηματικό μέσο, αυτό θεωρούταν κομμουνιστικές σχέσεις. Είναι τραγικό πράγμα το να σκεφτείς τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, τι σκεφτήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Στο δεύτερο συνέδριο του Κομμουνιστικού Διεθνού, μάλιστα, ένας από τις πιο φωτεινές φυσιογνωμίες της εποχής και ένας από τους καλύτερους οικονομολόγους που υπήρχε στο κομμουνιστικό κίνημα την εποχή εκεί είναι ο Βάργα, ένα από τα στελέχη των Σοβιέτ της Ουγγαρίας που ιτήθηκαν από τη συνδυασμένη δράση των Γερμανών και Τσαντάντ. Ο Υπουργός Οικονομικών. Κούν, έτσι. Κούν ήταν επικεφαλής, Μπέλα Κούν, αλλά Υπουργός Οικονομικών ήταν ο Βάργα.
Λοιπόν, λέει στους συντρόφους του, ρε σύντροφοι, συγγνώμη, δηλαδή, τι πάμε και λέμε στον κόσμο. Τότε ήταν, η θεωρία έλεγε ότι για να οικοδομήσεις κομμουνισμό ή σοσιαλισμό θα έπρεπε να περάσεις από την απόλυτη πείνα. Και λέει, πώς είναι δυνατόν να λέμε δύο πράγμα. Είναι στα πρακτικά της του Δεύτερου Συνεδρίου. Θα πρέπει τουλάχιστον να λέμε ότι αυτό είναι προσωρινό. Ότι τέλος πάντων είναι λόγω ειδικών συνθήκων. Δεν είναι, ας πούμε, νομοτέλεια. Πρέπει να υποφέρει ο κόσμος. Η αντιμετώπιση αυτής της τοποθέτησης τέτοιου στελέχου της διεθνούς ήταν γέλια ή αδιαφορία. Έτσι λοιπόν, εγώ τι λέω. Ο πολεμικός κομμουνισμός στην πραγματικότητα είναι η αντίδραση στον συγγνώμη, μαρξιστικό προτεσταντισμό της ρωσικής σοσιαλδημοκρατίας, της ρωσικής και της σοσιαλδημοκρατίας εποχής, με ποιο τρόπο όμως, υποχωρώντας σε λογικές ή αν θέλεις διαμορφώνοντας λογικές καθαρών του μεσαίωνα ή αργότερα καλβινιστικής καθαρότητας, δηλαδή αυτών που λέμε πουριτανών. Οι κομμουνιστές εποχής μετατράπηκαν σε πουριτανούς. Ό,τι ήταν οι πουριτανοί για τη μεταρρύθμιση, ήταν οι κομμουνιστές για το σοσιαλδημοκρατικό κίνημα της εποχής. Αυτός ο πουριτανισμός, πούρες ιδέες, καθαρές ιδέες, φάνηκε στο ιδρυτικό της κομμουνιστικής διεθνούς. 21 όροι συν ένας κρυφός. 22. Ο 22ος είναι να μην ανήκει σε μασονική στοά. Ναι. Ο λόγος ήταν για να χτυπήσουν τα κινήματα των λατινικών χωρών, να χτυπήσουν τη διείσδυση του μασονισμού στα κινήματα των λατινικών χωρών, όπου πολλοί επαναστάτες ήταν και μασόνοι. Και γιατί να τα χτυπήσουν, για να τα ελέγξουν? Όχι. Θεωρούσαν ότι διαμέσου της μασονικής του μασονισμού ελέγχανε τα κινήματα, τα επαναστατικά κινήματα, οι αστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, και υπήρχε αυτό ο κρυφός όρος. Συγγνώμη που διακόπτω. Είχαν ένα δίκιο με την έννοια ότι τα κόμματα, τα πολιτικά, είχαν σχέσεις στη δημιουργία τους, στη Δύση, στη Γαλλία κυρίως. Βεβαίως, ναι. Και στην Ιταλία υπήρχε και τα λοιπά. Γι' αυτό και ο Τουράτη, όταν στέλνει την επιστολή του προς τη Διεθνή, που λέει ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιταλίας αποδέχεται τους 21 και τον 22ο τον κρυφό. Αποδέχεται και εκείνη. Παρ' όλα αυτά όμως απέρριψαν. Την απέρριψαν την αίτησή του. Α, δεν την δεχτήκαν. Ναι. Τώρα, όταν μου βάζεις 21 όρους. Α, το 22ο. 21 όρους. Κρεβάει την προκρούστη δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, πώς θα εννοώ τη δικτατορία του προλεταριάτου? Ρε φίλε, όπως και να την εννοώ, πώς εξασφαλίζει εσένα? Σε τι σε βοηθάει? Και αυτό ήταν απόδειξη το γεγονότο ότι ο Τουράτη έλεγε: εγώ τα υπογράφω όλα, ρε παιδιά, θα μπω. Όχι, δεν γουστάρουμε να μπει. Δηλαδή. Κάτσε μισό λεπτό. Είσαι τρελός. Είναι αντίστοιχα που έκαναν το Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Γερμανία. Είναι αντίστοιχα. Ο Κεμάλ ζήτησε να ενταχθεί στην Κομμουνιστική Διεθνή. Στο περίφημο συνέδριο της Ανατολής, στον Μπακού, το 1919. Λοιπόν, έκανε αίτηση. Απορρίφθηκε. Είχε το ιδεολογικό background ο Κεμάλ για να ενταχθεί. Επειδή μου έγραφε και τους 21 και τους 22. Το ανεξάρτητα από τους όρους, στην ουσία αν είχε. Μα, της ουσίας όχι, αλλά το θέμα μας. Δεν είναι εκεί να μου βάλεις 21 όρους, να με μετράς με ποδεκάμετρο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δείχνει τον απόλυτο σεκταρισμό. Το πόσο δηλαδή είχε ξοκύλει το κίνημα προς πουριτανικές κατευθύνσεις λογικές. Και άρα η έννοια του κομμουνισμού και της επιδίωξης του κομμουνισμού έπαιρνε πουριτανικά, καλβινιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Και αν υπήρχε η έννοια της υποταγής μια φορά στον προσδεδεσμό, στον καλβινισμό, είναι δόγμα. Και αυτό σιγά σιγά πέρασε και στο κράτος και στο κόμμα. Εκείνη μάλιστα την εποχή διαμορφώνει μια ολόκληρη κουλτούρα που την ενίσχυσαν όλα τα μπολσεβίκα στελέχη. Ο Μπουχάριν, ο πιο αιρετικός από όλους τους μπολσεβίκους, δεν υπήρχε πιο αιρετικός, κάθεσε και λίγο διαφωνούσε και πλακωνότανε. Λοιπόν, για διάφορους λόγους. Είχε δίκιο, είχε άδικο, δεν έχει σημασία. Ήταν αιρετικό και μάλιστα δημόσια. Συγκρούσεις, πράγματα, χάμε στον Μπρόζη Λιτόφσκι, απειλούσε τον Λένιν με σύλληψη και φυλάκιση. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Αυτός. Στον πολεμικό κομμουνισμό έκανε ομιλίες και λέει: είμαστε, λέει, σαν το κόμμα, λέει, είναι τόσο στενά δεμένο, τόσο αυτό το πράγμα, όπως τα τάγμα Βενεδικτίνων μοναχών. Ο Φρόιντ θα έχει πολλά να πει γι' αυτό. Έτσι, για αυτή την παράσταση που είχε. Έτσι, ο Τρότσκι, άλλος αιρετικός, που δεν ήταν και μπολσεβίκος, έτσι, μπήκε στην. Λέει: είμαστε σαν τάγμα σαμουράι, υποτών του ξύφους.
Δηλαδή, κάτσε. Ναι, μεν καταλαβαίνω τη συγκυρία, γιατί η δύναμη της πειθαρχίας. Κάτι υπάρχει και μέσα σου για να τα λες αυτά όμως, έτσι. Δεν είναι. Πέρα από το μέσα. Απολυτοποιούσαν τη συγκυρία και με δεδομένο ότι η κουλτούρα τους ήταν δυτικό φερτή. Καμία σχέση με τη Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μισούσαν τον Ντοστογεύσκη. Μέχρι και το Στάλιν, μέχρι και τη σταλινική περίοδο με τις μεγάλες καθαρίσεις, η επίσημη τοποθέτηση του κόμματος για τον Ντοστογεύσκη ήταν ένας αντιδραστικότατος φιλοτομαριστής, εκφραστής της παρακμής στη ρώσικη λογοτεχνία. Ο λόγος για το περίφημο ξεκατίνιασμα που έκανε στο ξεμπρόστιασμα, ας πούμε, των δαιμονισμένων, των οργανώσεων τύπου Νετσάιεφ και Μπακούνιν που κάνει στους δαιμονισμένους. Και που εξαιρετικό κάνει, φοβερό. Σε μαγεύει δηλαδή, γιατί όποιος έχει περάσει από τέτοιου τύπου οργανώσεις υπό ανάλογα κόμματα, είναι φοβερός δηλαδή. Λοιπόν, κανένας δεν κάνει. Βεβαίως τον αποκατέστησε μετά ο Στάλιν. Γιατί χρέωσε αυτές τις νετσαγευκές λογικές στους Μπολσεβίους, τους καθάρισε μαζικά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Απλά θέλω να πω ότι αυτοί πολεμούσαν με ορίζοντα την παγκόσμια επανάσταση. Μα ναι, η παγκόσμια επανάσταση δεν γίνεται όμως εάν δεν ριζώσει σε κάθε χώρα και δεν γεννηθεί από αυτήν και δεν έχει τα δικά της εθνικά χαρακτηριστικά, την ιδιαίτερη ιστορική πορεία. Γιατί οι μάζες κάνουν την επανάσταση, όχι τα ανάποδο. Αυτό που κάνανε δεν είχε σχέση με το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας και του. Όχι, δεν το είχαν γιατί θυσιάσανε. Μπρεστ-Λιτόφσκ, ας πούμε, τον Μπρεστ-Λιτόφσκ ήταν μεγάλη. Ναι, άλλο αυτό. Λέω αυτό που κάνανε στην Τρίτη Διεθνή, στην Κομιντέρ. Όχι. Δηλαδή, οι 21 όροι, μήπως είχαν σχέση. Όχι. Την υπεράσπιση. Ναι. Καθόλου. Ίσα-ίσα θέλουν να φτιάξουν ένα παγκόσμιο κόμμα, κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο θα δούσε ως κόμμα με την πειθαρχία που είχαν οι Μπολσεβίκοι, που είχαν καταρτήσει οι Μπολσεβίκοι, όπως τουλάχιστον αισθανόντουσαν τότε, σε όλες τις χώρες αδιάκριτα με το ποια χώρα τι και το πώς θα λειτουργήσει. Γι' αυτό θέλανε να ενταχθούν άνθρωποι οι οποίοι ξέραν να πειθαρχούν στις αποφάσεις και να λειτουργούν με στρατιωτική του πειθαρχία για την επανάσταση. Αυτό το πράγμα στήξε τρομακτικά. Ναι, αλλά η ηγεμονία έπρεπε να είναι πάντα η πατρίδα. Δεν ήταν τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί υπήρχαν και πολλές συγκρούσεις μέσα στο ζωή. Μέσα στην διεθνή. Αλλά εκ των πραγμάτων, ποιος θα ήταν εκείνος, πού ήταν η έδρα της διεθνούς, στη Μόσχα, πού θα μπορούσε να ήταν. Εδώ που τα λένε. Εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτός που θα μπορούσε να. Που θα είχε και τον πρώτο λόγο ήταν η Σοβιετική. Ήταν λογικό, ρε παιδί μου. Όπως ήταν την προηγούμενη περίοδο, ήταν η θρησκεία προς η λατρεία των Γερμανών. Έτσι. Λοιπόν, και ακριβώς αυτό το πράγμα χάνεται. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να έχει τους 21 όρους. Ίσα-ίσα η κομμουνιστική διεθνή έπρεπε να ανοίξει τις πόρτες σε οποιοδήποτε επαναστατικό δυναμικό στοιχείο, όσο μετριοπαθής και να ήταν, να παίρνει μέσα για να το αφομοιώσει και να το αναγεννήσει. Και να αναγεννηθεί. Βεβαίως. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Και έτσι λειτουργεί. Στήχησε. Αργότερα το καταλάβανε. Στα συνέδρια το τρίτο και το τέταρτο, προσπαθεί να αντιστραφεί η λογική. Είναι ακριβώς η περίοδος που αλλάζει και η πορεία και προσπαθεί να αλλάξει η κατάσταση στη Σοβιετική Ένωση με τη νέα οικονομική πολιτική. Αλλά. Και ο σοσιαλισμός σε μία μόνο χώρα του Στάλιν, έτσι. Αυτό είναι αργότερα. Αυτό είναι αργότερα. Γίνεται αργότερα προς το τέλος της δεκαετίας του 20, αρχές της δεκαετίας του 30. Είναι άλλα πράγματα εκεί που παίζανε ρόλο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάσταση όπου αλλάζει. Προσπαθούν να αλλάξουν. Αλλά ξεχνάνε ένα θεμελιώδες. Ότι αν το πολιτικό επικοδόμημα παραμείνει τόσο στενά εκφρασμένο, δεν μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα στον αγρότη να είναι αγρότης. Και ταυτόχρονα στο πολιτικό επίπεδο δεν το επιτρέπεις να εκφραστείς σαν αγρότης. Ακριβώς. Αυτή είναι η εσωτερική αντίφαση που δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο είτε με όρους αυπολιταρχίας, αυταρχισμού δηλαδή, ή με όρους ανατροπής επανάστασης. Δεν γίνονταν διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται και στην κομμουνιστική διεθνή. Στην κομμουνιστική διεθνή γίνεται η πολιτική του ενιαίου μετώπου, που στην ουσία είναι μια στροφή ανοίγματος προς όλες τις δυνάμεις που εκφράζανε το εργατικό κίνημα ή την εργατική τάξη να ενωθούν απέναντι στον κοινό εχθρό, που τότε σιγά σιγά μετεξελισσόταν από τη λεγόμενη καπιταλιστική επίθεση σε φασισμό, ναζισμό, όπως τουλάχιστον μπορούσαν να το καταλάβουν και με μεγάλη δυσκολία το καταλάβανε. Πολύ αργά και δύσκολα, έτσι. Γιατί υπήρχε αυτή η λογική. Η λογική είναι παλεύουν για την παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση. Τρία πουλάκια κάθονται. Και όταν έρχονται τώρα, νομίζω το 23, στην εκτελεστική επιτροπή, βγαίνει η Κλάρα Τσιέτκιν
Και τους λέει, μόλις είχε αναδειχθεί, μόλις είχε μπει στην εξουσία ο Μουσολίνη, και κάνει μια ολόκληρη ομιλία για το πόσο επικίνδυνος είναι ο φασισμός και πόσο στη βάση πρέπει να υπάρξει μια τακτική ενιαίου μετόπου για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, την διεκδίκηση της δημοκρατίας. Και βγαίνει ο Ράντεκ και της λέει λίγο πολύ ότι έχει ξεμωραθεί, γιατί είναι μεγάλη γυναίκα και δεν ξέρει τι γίνεται. Και ότι λίγο πολύ, ας πούμε, το κίνημα του φασισμού και του ναζισμού που ήταν ανερχόμενο στη Βαυαρία της εποχής είναι μικροαστικά κινήματα μικροαστικού επαναστατισμού και οι ιονείς σύμμαχοι του επαναστατικού κινήματος του Προλεταριάτου. Αυτά λένε τότε. Και βεβαίως αυτά είναι τραγικά για την κατάσταση προηγουμένως, για την κατάσταση του κινήματος. Το γεγονός ότι δεν μπορούν τα κομμουνιστικά κινήματα, οι κομμουνιστές, να δεθούν με τις χώρες τους, να δεθούν με το κίνημα της χώρας, να εκφράσουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όχι πως δεν υπήρχαν, υπήρχαν δεσίματα, αλλά η διεθνής λειτουργήσε καταλυτικά στο να μην μπορούν να δεθούν τελικά. Να απομακρυνθούν στην ουσία του λαϊκού τους. Ακόμη και στην περίπτωση, ας πούμε, των πολλών κινημάτων που ερχόντουσαν στα Βαλκάνια. Είχαμε εξαιρετικούς σοσιαλιστές, επανστάτες σοσιαλιστές της εποχής εκείνης. Από τον Μπλαγκόεφ που ήταν στην Βουλγαρία μέχρι τον Ντόροφ στην Ιουγκοσλαβία. Και εδώ γινόταν ένα μεγάλο άνοιγμα, στην Ελλάδα δηλαδή, με τους πρώτους μαρξιστές που ξαναψάχναν την ιστορία και όλα αυτά, με τον Κορδάτο, το κίνημα που άρχισε να πατήσει στα πόδια. Αλλά η εμπλοκή στα γρανάζια της Κομμουνιστικής Εθνούς, όπως λειτουργούσε σαν μια μεγάλη παγκόσμια σέκτα, σαν μια θρησκευτική αίρεση καθαρών, να το πούμε έτσι, λοιπόν, λειτουργούσε αποτρεπτικά στο να δεθεί αυτό το κίνημα με τις πραγματικότητες της χώρας του και να εθνικοποιήσει, να το πούμε έτσι, τα κοινωνικά προτάγματα και τα διδάγματα κοινωνικής απελευθέρωσης που ερχόντουσαν. Αν δεν μπορούσε να δεθεί, εφόσον δεν μπορούσε να εθνικοποιήσει, δεν μπορούσε και να ηγηθεί μέχρι τέλους, μέχρι την νίκη και την επικράτηση, ας πούμε, σε αυτά τα κινήματα. Αυτό το είδαμε και στη χώρα μας. Να γιατί πολύ αργότερα, όταν καταραίει η παγκόσμια ποικιοκρατία και χιλιάδες κινήματα βγαίνουν για τη δημοκρατία, την κοινωνική απελευθέρωση, χιλιάδες, η προσπάθεια να γιωθούν αυτά τα κινήματα τα οδήγησε στον ποπουλισμό και όχι στο κομμουνιστικό κίνημα. Σε διάφορες μορφές ποπουλισμού, ιδιαίτερων καταστάσεων, ιδιαίτερων κινημάτων, το κοσμικών και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όχι στο κομμουνιστικό κίνημα. Γιατί δεν ήταν γιωμένο αυτό, έτσι. Ακριβώς αυτό. Δεν τους προσέφερε. Ή όταν προσπάθησε να γιωθεί το κομμουνιστικό κίνημα, γέννησε Πολ Πότ. Ή την πολιτιστική επανάσταση του ΜΑΟ. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε τρομακτικό πρόβλημα εκεί. Τρομακτικό, που δεν ήταν μόνο πρακτικό, ήταν και θεωρητικό. Αυτό νομίζω ότι ήταν έτσι. Επειδή, το μεγάλο πρόβλημα του πολεμικού κομμουνισμού, ας πούμε. Επειδή πλησιάζουμε στο όριο της εκπομπής, που ελπίζω να τη συνεχίσουμε στην επόμενη φορά που θα δώσουμε το ραντεβού μας, Ευγενή, όταν ερχόμαστε εδώ, κάτι μου έλεγες. Τι θα έλεγε ο Δημήτρης? Για πες το αυτό, έχει ενδιαφέρον. Για τον Μάρξ. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα όμως. Ας κλείσουμε, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν ήταν ο Μάρξ στη θέση του Λένιν, έτσι. Στη Ρωσία, έτσι, με όλο το background, βέβαια, έτσι, το θεωρητικό του, και τον βάζανε να ηγηθεί. Τι πιστεύεις ότι θα έκανε? Εγώ νομίζω ότι αν ζούσε ο Μάρξ και δεν πέθαινε τότε, δεν θα είχαμε Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία. Θα είχε διαλύσει το κόμμα του, δηλαδή. Θα το είχε διαλύσει. Ναι, αυτό. Όπως διέλυσε και την Ένωση Κομμουνιστών. Έτσι. Αυτό, ναι. Είναι ο μεγαλύτερος διασπαστής του κομμουνιστικού κινήματος, ο Μάρξ. Διέλυσε την Ένωση Κομμουνιστών μόλις αντιλήφθηκε ότι άρχισε να παίρνει δογματικά χαρακτηριστικά. Τη διέλυσε. Δηλαδή, πρωτοστάτησε τη διάλυσή της. Διάσπασε και διάλυσε. Γιατί διασπάστηκε ενώ ήταν στη μειοψηφία, τον διέγραψαν. Έτσι. Και βεβαίως, επειδή ήταν ο εμπνευστής των βασικών προγραμματικών κειμένων και όλης της θεωρητικής δουλειάς που έκανε η Ένωση Κομμουνιστών, αυτή ξεψύγησε. Πέρασε την ιστορία. Το ίδιο έγινε με την Πρώτη Διεθνή. Με το που κατάλαβε ότι δεν μπορεί. Ότι η Πρώτη Διεθνή, παρά το γεγονός ότι κέρδιζε τα συνέδρια, η τάση που εξέφραζε ο ίδιος, τα κέρδιζε τα συνέδρια. Αλλά όμως, με το γεγονός ότι νομοποιούσε με την ύπαρξη αυτής της πλατφόρμας των αναρχικών τάσεων, τα νομοποιούσε στα πλαίσια του εργατικού κινήματος, αποφάσισε να διαλύσει. Μαζί τους, δηλαδή, ήταν νομοποιούσε. Ναι, νομοποιούσε. Δηλαδή, ήταν μια νόμιμη τάση μέσα στο. Στη Διεθνή. Το διέλυσε.
για να μην υπάρχει αυτή η νομοποίηση. Αυτό το πράγμα, τι φοβόταν στον αναρχισμό, αυτό το δογματισμό που τελικά επήλθε, έτσι. Να. Επήλθε. Λοιπόν, γι' αυτό και τους έλεγε, και αφήστε να οριμάσει. Αφήστε να οριμάσει. Και όταν έγινε η σοσιαλδημοκρατία, ήταν ο πρώτος που φώναζε. Ούρλιαζε. Έτσι. Και τους λέει, αφήστε το να οριμάσει, να βγει από μόνο του. Όχι επειδή έχετε μια δυνατότητα εκλογικής επιτυχίας, ας πούμε, να συνενώνεστε στη βάση, ξέρω εγώ, οποιασδήποτε. Ήταν σε πιο πρωτογενές επίπεδο. Από οποιοδήποτε άλλο. Απέφυγε στην ερώτηση Ευγενίας σκεμμένα ή νομίζεις ότι δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς? Όχι, δεν είναι εύκολο. Γιατί κάνεις αυτό το ιστορικό άλμα. Εάν δεν είχαμε την γερμανική σοσιαλδημοκρατία και είχαμε μια τελείως διαφορετική εξέλιξη των κομμάτων της εργατικής τάξης, όπου θα γεννήθηκε από τη μεγάλη κρίση του 1872-73-1896, τότε ενδεχομένως να είχαμε και μια τελείως διαφορετική ρώσικη επανάσταση. Ποτέ δεν μας έδωσαν στοιχεία, ας πούμε, για να ξέρουμε, ούτε υπήρχαν την εποχή του Μάρξ και του Έγκλες στοιχεία τέτοια για το πώς όταν η εργατική τάξη θα έμπαινε μπροστά, έστω και μη ψηφούσα δύναμη κοινωνικά, τι θα γινόταν στη Ρωσία. Δεν το ξέρουμε, δεν είχαν στοιχεία. Οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν και δεν κάνανε για τα μαγειρία του μέλλοντος, όπως λέγανε. Όχι, υποθέτω ότι η ερώτηση είχε ένα άλλο χαρακτηριστικό. Στα διλήμματα που έβαλε η εποχή στο Λένιν και στους Μπολσεβίκους, θα απαντούσε με διαφορετικό τρόπο ο Μάρξ? Ναι, πιστεύω ναι. Αυτό νομίζω ήταν η ερώτηση. Ναι, ναι, βέβαια. Πιστεύω πως ναι. Αλλά έπρεπε να είχε και το αντίστοιχο υπόβαθρο. Αυτό λέω. Ναι. Ότι δεν αρκούσε να είχε έναν ηγέτη σαν τον Μάρξ. Έπρεπε να είχε και τελείως διαφορετικό υπόβαθρο από την άποψη των οργανωμένων δυνάμεων που αναλάμβαναν. Σωστά. Να πάνε μπροστά. Σωστά. Γι' αυτό και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ευθύνη του Λένιν, ας πούμε, ότι έγιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχει να κάνει με τις συνθήκες και τις αντιφάσεις της εποχής και το υπόβαθρο που έχει γεννηθεί. Και δεν ήταν. Να πούμε χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πότε γεννήθηκε, να το πούμε, το ιμπεριαλιστικό στάδιο, όπως το καταλαβαίναν τότε, του καπιταλισμού? Γεννήθηκε στις πρώτη-δεύτερη δεκαετία του τέλους του 19ου αιώνα. Πότε το αντιλήφθηκαν οι Μπολσεβίκοι? Το 15. Με καταμισής του πολέμου. Αυτό δεν είναι θεωρητική υστέρηση? Τρομακτική. Μήπως το είχε αντιληφθεί κανένας άλλος στη δημοκρατία και άρχισαν να το καταλάβουν μόνο οι Μπολσεβίκοι? Κανένας δεν το έχει καταλάβει. Ακόμη και ο Χίλφερτινγκ, που είχε γράψει το χρηματιστικό κεφάλαιο, μιλούσε με όρους απίστευτου οικονομισμού. Δεν έβγαζε τα απαραίτητα συμπεράσματα για την τακτική του κινήματος. Αυτό που τέλος πάντων έβγαλαν λίγος πολύ οι Μπολσεβίκοι, προσπάθησαν να το προσεγγίσουν. Κυρίως ο Λένιν, βέβαια, ο Λένιν. Υπήρχε ένας θεωρητικός που έκανε το μη τότε, μέχρι τα 1903. Από το 1898 στο 1903, που ήταν ο Λαφάργκ. Και ήταν τόσο. Ο γαμπρός του Μάρξ. Ε? Ναι, ήταν τόσο. Πέρασαν με τέτοια αδιαφορία τα κείμενά του, που δεν ξανασχολήθηκε ο ίδιος μέχρι το τέλος ζωής του. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ζητήματα σε σχέση με το να δεις γιατί και πώς και όλα αυτά τα πράγματα βαδίζαν. Πώς τώρα, μέσα στον πόλεμο, σε τρομακτικές ανακατατάξεις, θα πρέπει να κρατήσεις και την θεωρητική πρωτοπορία και την πρακτική πρωτοπορία λύσης προβλημάτων και των καθηκόντων που είναι πρακτικά και που μπορούν να σου παίρνουν 24 ώρες το 24ωρο. Και η δημοκρατική αφύπνιση δεν είναι ένα θέμα? Ναι, αλλά όταν καταλαβαίνεις πώς βγαίνει το θέμα αυτό και είσαι σε συνθήκες όπου πραγματικά παλεύεις σε συνθήκες όπου ανατρέπονται τα πάντα, δεν έχεις τη δυνατότητα εύκολα να κάνεις θεωρία. Και χωρίς να κάνεις θεωρία, νομίζω ότι ο Μάρξ το λέει και νομίζω έχει δίκιο, ότι πριν νικήσει, λέει, το προλεταριάτο στις μάχες και στο πεζοδρόμιο, στις πραγματικές μάχες, νικάει πάντα πρώτα με πνευματικές νίκες. Αν δεν το κάνει αυτό το κίνημα, θα έχει υστερήσεις τρομακτικές μετά. Αν λοιπόν δεν έχουν οι στρατηγοί σου τη δυνατότητα να ζυμώσουν το κίνημα έγκαιρα στα μεγάλα θεωρητικά ζητήματα που θα τον απασχολήσουν και μετά, δεν είναι εύκολο μετά στη διαδικασία της μάχης της ίδιας, που είναι και καθοριστική μάχη, δεν είναι μια συμμαχία, να διαμορφώνεις. Θέλεις, είναι δύσκολο, λέω, όχι ακατόρθωτο, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σε τέτοια φάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο μέρος της πρώτης γενιάς των Μπολσεβίκων πέθανε πάνω στην Επανάσταση από εξάντληση, για να το έχουμε υπόψη μας.
ο Σβερτλόφ πέθανε από εξάντληση. Ο Λένιν από το ίδιο. Δεν είναι μόνο τα τραύματα, αλλά και τρομακτική εξάντληση που είχε. Όλοι αυτοί ήταν πεθαίνανε. Ένα βαρημένο κληρονομικό ιστορικό. Πέθανε από εγκεφαλικό στην ουσία. Ναι, αλλά είχε το τραύμα και τα λοιπά. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν η τρομακτική πίεση και η εξάντληση που είχαν. Έτσι βγήκανε και τα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, βγήκανε και οι στολές οι δερμάτινες. Όχι. Φορούσαν, με ξέρεις το Λένιν, αλλά όλοι οι υπόλοιποι φορούσαν τη γνωστή στολή, τη δερμάτινη. Δερμάτινο σακάκι, δερμάτινο παντελόνι. Δεν τα βγάζανε ποτέ. Φθυρώτησαν πάρα πολύ εύκολα. Οπότε φορέσαν τα δερμάτινα ακριβώς γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Δηλαδή ήταν έτσι. Αλλά επειδή ήταν δανδύς ο λίγον στην νοοτροπία του Λένιν, γι' αυτό φορούσε τα ξεφτισμένα. Που λέει και Κουμψκαγιά στα δύο. Όλες είναι τα ξεφτισμένα τα. Ο κύριος που άντεξε βέβαια όλες αυτές τις δοκιμασίες ήταν ο Στάλιν, έτσι. Ναι, ο Στάλιν ήταν άλλη περίπτωση. Ήταν μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Και ήταν από εκείνα τα στοιχεία του κινήματος που πάντα υπάρχουν και που αλίμονος αν επικρατήσουν. Η ερώτηση ευγενίας είναι αυτή. Πώς ανακαλύπτεις και το εμποδίζεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Από το γεγονός ότι το κίνημα αποτελείται από ισχυρές φυσιογνωμίες που δίνουν ανοιχτά και δημόσια μάχες. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι, πάντως, δηλαδή, να είσαι γρήγορη πάντα και να έχεις θεσμοποιήσει τη δημοκρατία μέσα σε κόμματα, να έχεις λειτουργία. Να έχεις λειτουργίες τέτοιες ναι. Όπου οι αντιθέσεις mm-hmm. να εμφανίζονται και να λύνονται διά της διαμάχης. Μέχρι την τελική τους λύση. Μέχρι την τελική τους λύση. Εάν δεν έχεις τέτοιου τύπου, θα σε πάρει από κάτω. Ή ο γραφειοκράτης θα σε ελέγξει, ο μηχανισμός δηλαδή, ή θα γίνεις ένα λαπάς, ένα άθροισμα καπετανάτων όπου καθένας θα κάνει το κεφαλιό του. Αυτό είναι κάτι είχε στο μεγάλο. Μυαλό σου για το ΕΠΑ μου από ότι είδα στο δεύτερο που είπες. Η ιστορία, η ιστορία έτσι δείχνει. Και εμείς κινδυνεύσαμε και τα δύο. Και από τα δύο. Το ΕΠΑ μου στη διαμόρφωση του στα 5 χρόνια, ας πούμε, κινδυνεύσε και τα δύο. Και από την τάση την ολιγαρχική, ας πούμε, έτσι, που ο μηχανισμός αποφασίζει και σκάστε σε ηλίθι, έτσι, αυτό το πράγμα, που σημαίνει τι στην πράξη. Και το καπετανάτο. Που το καπετανάτο είναι ο γραφειοκράτης του μικροαστού. Ναι. Ο μικροαστός όταν δεν μπορεί να τα βάλει σε ανοιχτές διαδικασίες, να τα βάλει με τις ισχυρές προσωπικότητες του κινήματός του, τι κάνει? Την ίντριγκα. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό το πράγμα το αντιμετώπισε κατά κόρο και όλα τα κινήματα που γεννήθηκαν, ας πούμε, αντρώθηκαν ή τέλος πάντων πλαισιώθηκαν σεξιστής. Αυτά, αλλά τέλος πάντων, γιατί χαράμε και τη γλώσσα μας, δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα το ζήσαμε και εμείς. Το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα και βεβαίως το αναμέναμε. Αλλά διατηρήσαμε όσο δυνατόν ανοιχτές διαδικασίες, όσο δυνατόν ανοιχτή διαμάχη, ακόμη και δημόσια και δια μικροφώνου και ανοιχτά, άσχετα το ότι ορισμένοι κλανομεντόλ, συγγνώμη για την έκβαση. Και δεν βγαίνανε ανοιχτά και δημόσια. Έτσι, ναι, ανοιχτά και δημόσια να αντιπαρατηθούν. Έτσι. Δικαίωμά τους. Για παράδειγμα, όταν ο Λένιν εμφάνισε τη θέση του Απρίλη, πήρε απόφαση το πολιτικό γραφείο του. Η Κεντρική Επιτροπή, συγγνώμη, δεν υπήρχε το. Του Μπολσεβίκου Κόμματος και η Συντακτική Επιτροπή της Πράβδα να το ακυρώσουν. Να μην ξαναδημοσιευτεί τίποτα. Να μην ξαναδημοσιεύσει ο Λένιν τίποτα. Και του έγραψε τα παλαιότερα των υποδημάτων και βγήκε. Γιατί? Γιατί ο δικός του λόγος, ο λόγος του Λένιν, πώς το λένε, ζήγιζε 100 φορές περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Εντάξει, αυτού του τύπου τη δημοκρατία την έζησα και εγώ μέσα στο ΕΠΑΜ. Όταν διαφωνούσα μου λέγανε σκάσε. Εντάξει, γιατί εσύ, ο δικός σου λόγος μετράει περισσότερο από το δικό μου. Ναι ρε φίλε, βγες μπροστά. Αν έχεις το ανάστημα και κατέκτησε τη δυνατότητα να σ' ακούνε όλοι. Τι πάει να πει, σβήνει τον άλλον. Το αφαιρείς στο μικρόφωνο ή δεν το επιτρέπεις να δημοσιεύσει. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Διαδικασίες. Και το αποτέλεσμα είναι ολοφάνερο. Δεν χρειάζεται ούτε να τσακωθείς, ούτε να χτυπηθείς. Βέβαια, τσακώνεσαι μέσα στη διαδικασία τα πολιτικά. Η πράξη αποδεικνύει. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο. Να κλαίνε στο περιθώριο όπως πάντα και να περιμένουν από την ιστορία να πάρουν τη ρεβάνς τους όπως κάποιοι πήραν τη ρεβάνς τους από τον Μάρξ κατόπιν εορτής ή από τον Λένιν κατόπιν εορτής
απογράφοντας από μνημονεύματα που τους παρουσιάζαν σαν διαβόλους με τέρατα και ιστορίες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι γράφει την ιστορία. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, αυτό το τουλάχιστον για μας, όσοι από εμάς είχαμε αυτή την εμπειρία ή τουλάχιστον αυτά τα διδάγματα, προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν θα αποδεχόμαστε το μικροαστικό ισοπεδωτισμό. Όλοι στο ίδιο. Αυτό που έκφερε ο Μάο, που έλεγε, το βλέπεις ας πούμε το λιβάδι, ας πούμε τα στάρια όλα. Ό,τι ξεφεύγει, κλακ, το κόβεις. Όχι ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Αυτό δεν είναι ισότητα. Δεν είναι ισοπαίδωση. Ισότητα σημαίνει η δυνατότητα του να εκφράζεις ελεύθερα και να εκφράζεις δυνατότητές σου. Ελεύθερα, χωρίς να σου βάζει κάποιους περιορισμούς. Και αν έχεις πραγματικά τις ικανότητες και τα προσόντα, στις κατάλληλες πάντα συνθήκες, αναδεικνύεσαι σαν προσωπικότητα. Αυτό νομίζω ότι μετράει και έχει μεγάλη σημασία. Και το κρατάμε με νύχη και με δόντια. Εδώ σε αυτό το. Και δεν έχει να κάνει με τίτλους. Έτσι. Τίτλοι είναι στους μηχανισμούς και ιεραρχίες. Όποιος είναι εδώ. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Και φαίνεται και στην κοινωνία, ρε παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε. Οι προσωπικότητες φαίνονται και στην κοινωνία. Δεν πάνε να σε προβάλλουν όσο θέλεις. Ποιος ακούει. Αν σε ακούει ο κόσμος, σημαίνει ότι έχεις κάτι το ξεχωριστό. Να το δούμε. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα. Άμα δεν σε ακούει κανένας. Μόνο που στην κοινωνία δεν αναδεικνύεται πλέον κανείς σχεδόν, τουλάχιστον στο ευρύτερο κοινό, ποιος αναδεικνύεται που να έχει ενδιαφέρον σήμερα, ας πούμε, ποιος υπάρχει, ενώ στο ευρύτερο κοινό. Ποιος έχει κάνει τον κόπο να πάει στον κόσμο και να του μιλήσει. Δεν χρειάζεται γιατί έχει τα μέσα. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης ή ο δημοσιολόγος, να το πούμε έτσι με ευρύτερη έννοια, που κάνει τον κόπο να πάρει την κιθάρα του καλλιτέχνης και να δίνει πλατεία την πλατεία, χωριό το χωριό. Βεβαίως. Αυτό θα τον κάνει Θεό ο λαός. Βεβαίως. Έτσι αναδείχθηκαν οι παλιοί καλλιτέχνες που σηματοδότησαν ολόκληρες ιστορικές εποχές. Το κάνει σήμερα κανένας. Κανένας. Και μη διαμαρτύρεται λοιπόν γιατί δεν τον αναγνωρίζει κανένας ή γιατί παραμένουν όλοι αυτοί οι ξεβλαστωμένοι καλλιτέχνες του Υπουργείου Πολιτισμών και των Επιδοτήσεων στην πρώτη μούρη. Όποιος θέλει πώς να το πούμε, είναι αφοσιωμένος αυτό που θέλει να κάνει και ξέρει την κοινωνική σημασία του, κερδίζει τις μάχες στο πεζοδρόμιο. Ποιος είναι σε διάθεση να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει την Ελλάδα ολόκληρη? Όποιος έχει τη διάθεση να το κάνει αυτό το πράγμα. Και την, και αυτό θα τον αναδείξει τον κόσμο. Εάν δεν τον αναδείξει, σημαίνει ότι φταίει ο ίδιος. Μη μου κάσεις και μου κλαις. Και αυτό κάνει και χωρίς αντάλλαγμα εδώ. Γιατί όλα εδώ είμαστε λέω, μια εποχή που όλα υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό το πράγμα. Το κάνουν ορισμένοι, αλλά εντός πλαισίων. Δηλαδή θέλω να πω να το κάνω για το κόμμα μου. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει, αν θέλεις να υπηρετήσεις μια πολιτική. Ένα πολιτικό σχηματισμό που θέλει να λειτουργεί σαν υπομόχλιο για να ανατρέψει καταστάσεις και πράγματα, τότε πρέπει να το κάνεις για τον κόσμο. Και πρέπει να κερδίσεις τον κόσμο. Και πρέπει να τον κερδίσεις πρωτογενώς αυτόν τον κόσμο. Γιατί αν δεν τον κερδίσεις πρωτογενώς, τότε είσαι πως να φούσκα. Όταν λες πρωτογενώς, λες ενώπιον στον οποίο ναι, να σε εκτιμήσει ο άλλος για αυτά που λες και με τον τρόπο που στέκεσαι απέναντί του. Τη συνέπεια και τη συνέχεια που έχεις. Το έχει κάνει κανένας αυτό το πράγμα? Εγώ ξέρω ότι οι καλλιτέχνες που το επέλεξαν έγιναν μεγάλοι καλλιτέχνες. Και αυτοί που το επέλεξαν, που επέλεξαν στη διαδρομή στα πλαίσια των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, γίνανε μεγάλες προσωπικότητες και ηγέτες. Που αξίζει τον κόπο να τους λέει, από αυτούς που λες, που εμπνέεσαι. Αυτό ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι μετριότητες και μηδενικά. Άρα δική τους επιλογή. Δεν έχουν ανάγκη να το κάνουν αυτό, τους αναδεικνύουν τα μέσα όταν έχουν συμφέρον τα μέσα να τους αναδείξουν. Δεν είναι μετριώτες και μηδενικά. Ασχολούμαι, κατ' εξοχήν. Εντάξει, αυτό λέω. Αυτό λέω. Τώρα δεν μπορεί να προσεύχεσαι και να λες, ας πούμε, που θα με βγάλει το τέτοιο το μέσο μας και σε ενημέρωση για το παίξω μεγάλος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που ξεκίνησαν μαζί με εμένα. Και είναι κάθε εβδομάδα, αν μην πω κάθε μέρα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με συγχωρείς, αλλά εγώ και δεν θέλω να το περιαυτολογήσω, έχω μεγαλύτερη δημοφιλία από αυτούς. Είναι τυχαίο? Είμαι πιο ωραίος από αυτούς? Όχι βέβαια. Έχει και το περιεχόμενο που έχει κάνει. Εκτιμάει ο άλλος αυτό που κάνεις. Διαφωνεί μαζί σου, αλλά εκτιμάει αυτό που κάνεις. Και όχι μόνο αυτό, έχεις κάτι να πεις. Οι περισσότεροι δεν έχουν να πούνε. Φοβάμαι, αυτό είναι και το ζήτημα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός, με το τι.
Υπάρχουν όμως και στην ιστορία άνθρωποι, ας πούμε, που είχαν λίγα πράγματα να δώσουν από άποψη πνευματικής συγκρότησης, αλλά το πάθος τους, η ενέργειά τους ήταν τέτοια που πραγματικά κάλυπτε αυτό το έλλειμμα. Και σήμερα χρειάζονται τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι απαραίτητα να είναι διανοούμενοι πρώτης γραμμής. Το μόνο σκέφτομαι από την κακή πλευρά πάντως, εγώ ξέρεις, κρατάω τα μπόσικα. Ένας τύπος σαν τον Ερντογάν, ας πούμε, έτσι, που ο άνθρωπος σωστό, ήταν στην σωστό αρχή ένας λαπρόβλητος ηγέτης που ήταν έτσι πάρα πολύ καλός. Κάτσε, και δεν ήταν έτσι. Άμα είχα και εγώ είχα 10 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, κάθε εβδομάδα από τη Σαουδική Αραβία να στείλω οργανώσεις και να κάνω συσίτια και από τον κύριο κόσμο. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Χαίρομαι και εγώ έτσι γίνομαι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο δρόμος είναι καθαρός. Ξέρει, όταν μιλάμε, ας πούμε, για μεγάλες φυσιογνωμίες του καλλιτεχνικού χώρου που έχουν σηματοδοτήσει πράγματα και στο εξωτερικό, ας πούμε, από τον Οχάρα μέχρι την, πώς τη λένε, την φοβερή Αργεντίνα τραγουδίστρια, ρε παιδιά, η Χιλιανή, Αργεντίνα, αυτοί πώς κατέκτησαν τη δημοφιλία τους, πηγαίνοντας χωριό το χωριό. Χωριό το χωριό. Κάνοντας συνεχώς, πηγαίνοντας και τραγουδώντας σε καταστάσεις όπου ο εργάτης ήταν ξαθλιωμένος, εξαχρεωμένος από κάθε άποψη. Και πηγαίναν και του δίνανε κάτι το οποίο το ζητούσε και δεν μπορούσε να το αποκτήσει ποτέ. Και ήταν εκεί. Και δεν το κάνανε για τα λεφτά. Τις περισσότερες φορές που έχω διαβάσει τη βιογραφία τους, ζούσαν μαζί με τους εργάτες και τρώγανε αυτά που τρώγανε οι εργάτες. Μιλάς τώρα για κοινωνικά συνειδητοποιημένους ανθρώπους. Ναι, μισό λεπτό. Αυτές είναι οι προσωπικότητες οι οποίες αναδεικνύονται εκτός καθεστώτος και συστήματος. Και εκτός κυκλωμάτων. Έτσι κερδίζεις τον κόσμο. Αυτά τα εγώ γενικώς και εκτός εντός επί τα αυτά και το είμαι αντικειμενικός και δεν θέλω να μπλέξουν τα πολιτικά και τέτοια πράγματα, κερδίζεις την ανωνυμία του μηδενικού και δικαίωμα ή τη φούσκα του Ρουβά. Τη φούσκα θα είναι. Με το που θα εξαφανιστεί από τις προθήκες των τηλεοράσεων, δεν θα το θυμάται ούτε τα παιδιά του, δεν το θυμούνται. Ως καλλιτέχνη. Έχεις πολύ ψηλά τους ανθρώπους, γιατί εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που τους θυμούνται, που παρότι ήταν ντελιχέρες. Εγώ μεγάλωσα τον Ντέλι Χρυσό και με κάτι να μην πω τι. Δεν λέω ο άνθρωπος τι είναι, είμαι μια χαρά, αλλά μιλάμε για μια κουλτούρα, η οποία κουλτούρα να φύγουμε, που έλεγε κάποιος άλλος. Λοιπόν, θέλω να πω, ποιος τους θυμάται τώρα. Ναι. Ποιος τους ακούει, ποιος ασχολείται. Στο πικά από το δίσκο τους. Ναι, ποιος ασχολείται. Έτσι. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, μου είχαν δώσει ένα αυτοκινητάκι, ένα αυτοκίνητο, με μια μουσική από ένα ελληνικό συγκρότημα της εποχής. Το άκουσα από μια παλιά ελληνική ταινία τώρα και το θυμήθηκα, ρε παιδί μου. Ήταν το αυτοκίνητο, ας πούμε, το κούρδιζες και πήγαινε και έπαιζε αυτή την. Τη μελωδία. Ποιος ασχολείται, δηλαδή, είπα στα παιδιά μου, ας πούμε, και γελάγανε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάντως, ότι ασχολούνται και με χειρότερα ακόμα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά. Τα ξεχνάμε. Αυτά είναι φούσκες. Δημιουργούνται από ένα. Με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείται. Έτσι και είναι, μου το έχουν πει πολλοί και καλλιτέχνες κιόλας, μου λέει, είναι τη σεζόν. Ναι, έτσι. Αυτή σεζόν. Αυτά θέλει και η βιομηχανία εξάλλου. Κάτι που είναι. Ναι. Ακριβώς. Αλλά ο καλλιτέχνης που πραγματικά έχει διάρκεια, έχει. Ο Θοδωράκης, ας πούμε. Ναι. Εάν δεν είχε αυτή την κοινωνική και πολιτική διαδρομή, θα μπορούσε να ήταν να είχε αυτό το καλλιτεχνικό μέγεθος. Σίγουρα. Με κανέναν τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί εξέφρασε ένα ολόκληρο λαό. Ακριβώς. Δεν εξέφρασε απλά το μουσικό του ταλέντο, απλά συνέπεσε το μουσικό του ταλέντο με έναν λαό ολόκληρο, αλλά και τη διάθεση του ίδιου του Θοδωράκη να θέσει το ταλέντο του, το εξαιρετικό ταλέντο, στην υπηρεσία αυτού του λαού και των αγώνων. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα διαλεκτικής ή κάνω λάθος. Βεβαίως. Μα δεν μπορεί το ένα χωρίς το άλλο. Ακριβώς. Αυτό λέω. Και το λέμε για τη διαλεκτική, γιατί και στην ιστορία των ηγεσιών το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι στο κίνημα, στο κομμουνιστικό κίνημα, ο πρώτος και ο τελευταίος αρχηγός ήταν ο Ζαχαριάδης. Δεν πάνε να χτυπιούνται όλοι κάτω. Δεν υπήρχε. Εξέφρασε την εποχή και το κίνημά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όλα τα όρια. Στον Άρη δεν φέρθηκε καλά όμως. Αυτό είναι σε πολλά δεν φέρθηκε καλά και σε πάρα πολλά μπορείς να διαφωνείς. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο. Γι' αυτό και τελείωσε μετά από αυτόν.
τελείωσε. Δεν ανέδειξε καμιά προσωπικότητα. Ο Άρης είναι καλύτερος από αυτόν. Όχι, γιατί πρόσεξε να δεις. Και ο Άρης είχε τα ίδια όρια. Και δεν κάνεις ποτέ τη μαλακία που έκανε ο Άρης. Που ήταν αυτοχειριασμός. Ποια. Την τελευταία μαλακία. Διαφωνώ και αφήνω το κίνημα πάει κατά διαόλου και παίρνω εγώ τους δικούς μου για να βγω στα βουνά. Εντάξει, ρε φίλε. Αυτό έδειχνε και τα όρια του. Έτσι. Δεν σου λέω πως δεν ήταν σύμβολο. Αλίμονο. Αλλά έδειχνε και τα όρια του. Θα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Απλώς ο κύριος, ο ηχολήπτης μας, ο Θοδωρής, ο Καλορίζας, θα μας πετάξει την κονσόλα στο κεφάλι. Και θα βιάζεται πιο πολύ Δημήτρης. Νομίζω ούτε οι ακροατές, ούτε εμείς. Θα μπορούσαμε να συζητάμε 9 ώρες. Ναι, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε να κλείσουμε την εκπομπή. Αφού ευχαριστήσουμε πολύ και τον Θοδωρή και τον κύριο Καζάκη. Να πούμε ότι θα ελπίζουμε να ξαναβρεθούμε, να συνεχίσουμε για το ίδιο θέμα και με άλλα θέματα. Οπότε, καλημέρα λοιπόν. Γεια σας, και αν οποιοδήποτε ενδιαφέρεται ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε παρεμβάσει και τα λοιπά, βεβαίως πολύ ευχαρίζω να μας στείλει προς το ήρωή. Α, αυτό, αυτό. Ναι. Και αν κρίνετε την άλλη φορά, εγώ σκέφτηκα να μην είχαμε ανοιχτή την γραμμή γιατί διακόπτουμε τη ροή της συζήτησης και δεν μπορούμε. Αν κρίνετε την άλλη φορά, μπορούμε να το κάνουμε ανοιχτό. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εγώ.